Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Basket City. Εδώ σήμερα, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, η εκπομπή η οποία είναι εδώ να σας μιλήσει για μπάσκετ. Αν και κάποιες φορές ό,τι στραβό υπάρχει να μας χαλάσει την εκπομπή πέφτει πάνω στη δική μας ώρα, στις δικές μας μέρες. Χθες, ας πούμε, κάποιος ο οποίος ήταν παντελώς άσχετος με το κύπελο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, εγώ, ας πούμε, ενημερώθηκε το απόγευμα ότι παίζει Άρης Πας Γιάννενα. Καλησπέρα και από μένα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν το ήξερα. Sorry. Είναι αλήθεια. Παραλίγο να την παντώσει, σώθηκε τελευταία στιγμή. Και δεν λες καλά, που μιλήσαμε. Δεν αρχόταν εδώ πέρα να ερχόμουν μια χαρά κύριο να κάνω κοπή και θα μου λέγανε τι να κάνει, ρε παιδιά. Ακούσουν εδώ κανονικά για να εύκολα. Πεις και θα εύκολα. Μετάδοση. Και εκτός από αυτό, θα ψαχνόμουν κιόλας να βρούμε τίποτα, ξέρεις, θέματα και το ένα και το άλλο και σαν να καταχώσουν εδώ πέρα 7 και θα σου λέγαν Άρης Πας Γιάννενα, κάτσε ρε παιδιά. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να μπεις στο στούντιο, είναι μπασκετικός εσύ. Δεν μπορείς να βοηθήσεις και κάποιον, ας πούμε. Δηλαδή θα έρθεις από εδώ, θα κάνεις μια βόλτα, θα πεις ένα καφέ και θα φύγεις. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε σήμερα κανονικά, πάμε μέχρι και τις 10 με αρκετά θέματα ανοιχτά στα δικά μας τα μπασκετικά τα ζητήματα. Εντάξει, προερχόμαστε από εβδομάδα που ή μάλλον αυτές οι τελευταίες μέρες είναι πολύ περίεργες, που έχουν να κάνουν κυρίως με την εθνική. Με την εθνική, αν μείνουμε στο καθαρά αγωνιστικό, μόνο χαμόγελα μπορούμε να έχουμε. Αν μείνουμε στο αγωνιστικό. Αν ψάξουμε όλο το άλλο το γύρω-γύρω, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά το αγωνιστικό, να πω την αλήθεια, ικανοποίησε. Ειδικά στο παιχνίδι με το Ισραήλ, έπαιξε και καλά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μια ομάδα που μαζεύτηκαν τώρα όλοι τις τελευταίες μέρες, προσπάθησαν έστω να ήταν πιο ανταγωνιστικοί, με το Ισραήλ παίξανε και καλά. Ναι. Δηλαδή, ήταν καλή εθνική, με την Αγγλία εντάξει δεν ήμασταν καλή. Δηλαδή τώρα το μάτς παραλίγο το χάναμε από τραγικά λάθη, ναι, και των παιχτών και αλήθεια του Σκουρτόπουλου, θεωρώ. Γιατί δεν μπορεί τώρα, όταν ξέρεις ότι σε πιέζει μια ομάδα που είναι πολύ πιο γρήγορη από σένα, γιατί η Αγγλία ήταν μια ταχύτητα πάνω, έτσι, στην ταχύτητα. Ναι. Ένα επίπεδο πάνω. Δεν μπορεί τώρα να μου. Ενώ ξέρει ότι θα σε πιέσω τα δεύτερα λεπτά να μου είσαι με τον Αθηναίο και τον Λάρι Τζάκη Στάγκαρ. Δεν γίνεται. Χωρίς έναν χείριστη μπάλα. Mm. Και να κατεβάζει την μπάλα σου με τώρα που μπορούσε. Δηλαδή ήταν τραγικό εκείνο το τελευταίο λεπτό, θα έλεγα. Ευτυχώς δεν μας βγήκε σε κακό. Καταφέραμε και κερδίσαμε. Το Ισραήλ ήταν, θεωρώ, πολύ πιο εύκολο, γιατί παίζαμε και εντός. Αυτή η ομάδα, η οποία, όπως είπες πολύ σωστά, δεν είχε χρόνο, πήρε ψυχολογία, πήρε αυτοπεποίθηση. Ναι. Μπήκαν και δύο προσθήκες, τρεις. Εγώ θα σταθώ κυρίως στον Καλάθι και στον Αντετοκούμπο, που ομολογουμένως έκαναν τη διαφορά. Γεγονός. Και απέναντι σε ένα Ισραήλ που χωρίς τα μεγάλα του αστέρια, χωρίς την εθνική, την κανονική, γιατί και αυτοί ήταν με απουσίες. Ναι, αλλά δηλαδή είχαν πολύ πιο βασικό κορμό, ναι, πιο βασικό. Από το δικό μας. Δηλαδή είχαν σίγουρα 6-7 παίχτες που είναι, ναι, κανονικά στην εθνική της ομάδας. Ναι. Δεν είχαν ίσως παίχτες οι οποίοι, ξέρεις, να κάνουν διαφορά. Τους ανεβάζουν επίπεδο. Okay, ναι. Έτσι αυτό. Ναι. Νομίζω ότι ο στόχος σου επιτεύχθηκε, δηλαδή το 2-2. Ουσιαστικά θεωρώ ότι, εντάξει, η εθνική τώρα έχει προκριθεί, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή. Ναι, κοίταξε, από τη στιγμή που κέρδισε τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα θα μου πεις, κάποιος που ακούει θα πει, εσύ τώρα αυτή μας λέει για τη Μεγάλη Βρετανία στο μπάσκετ, ξέρω εγώ και τώρα και τ' άλλο. Η Μεγάλη Βρετανία που παίξαμε, νομίζω ότι από τη δική μας εθνική, έτσι όπως είναι τώρα αυτή η δωδεκάδα, και αυτή που ήταν, μεγάλη διαφορά επέδου δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Και το είδαμε και στο παιχνίδι, έτσι. Και ούτε είναι άσχετοι άνθρωποι, ούτε είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας τα προηγούμενα χρόνια, η Μεγάλη Βρετανία και δεν ξέρω εγώ οι Άγγλοι που δεν ασχολούνται και όλα αυτά. Όχι, μια χαρά ομάδα. Μια χαρά ομάδα και γεμάτη. Είχαμε κάποια κενά και αυτοί. Απλά πέσανε με εμάς. Παίζουν και ένα άλλο στυλ μπάσκετ. Όπως σε κάθε χώρα έχει το δικό της στυλ μπάσκετ. Οι Βρετανοί παίζουν ένα μπάσκετ το οποίο είναι μπαμπαμπούμπα. Αμερικάνικο στυλ. Είδαμε και στο τέλος, ας πούμε, και στο όλο το παιχνίδι που. Δηλαδή και οι μεγάλοι που ξεφύγαν, ας πούμε, συνεχίζαν στους ίδιους ρυθμούς και το εκμεταλλευτήκαν οι δικοί μας. Εντάξει, γενικά νομίζω ότι κρατάμε κυρίως το δεύτερο παιχνίδι με το Ισραήλ. Βέβαια, στο αγωνιστικό μένουμε τώρα. Έτσι, ξεκινάμε το αγωνιστικό λόγο. Ναι. Που, ναι. Νομίζω ότι ο στόχος επιτεύχθη. Η εμφάνιση κυρίως κοντά στο Ισραήλ ήταν πολύ καλή. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι κοντά στην Αγγλία παίξαμε κάτι εξαιρετικό. Έτσι, όχι, δηλαδή, είχαμε θέματα. Είχαμε πολλά θέματα στο παιχνίδι. Το αλλά πήραμε με το Hero Ball. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και νομίζω ότι λίγο και αυτή η περίοδο το είδαν λίγο στην αρχή τουλάχιστον, λίγο αφιψηλού τους Βρετάνους. Μετά, όταν εκεί οι Βρετανοί σε μια βάση του αγώνα ξεπήγαν, νομίζω 7-8 πόντους, εκεί λίγο την είδαν τη δουλειά διαφορετικά η δική μας. Κοίτα, νομίζω ότι για αυτά τα παιδιά που παίξανε σε αυτά τα παιχνίδια, δεν ξέρω πώς θα είναι το Φεβρουάριο, αν θα είναι.
πάνω κάτω είναι, ίδια 12, είναι και αυτό ερωτηματικό. Okay, αλλά σε κάθε περίπτωση τα παιδιά που παίξανε μπορεί να μην έχουν πολλές εικόνες από το καλύτερο επίπεδο ή να μην, έχουν, να μην ήταν στην εθνική όλοι μαζί, αλλά δεν είναι μικρά παιδιά. Έτσι, δηλαδή, καθόλου, ναι. Πλην ας πούμε του Κόνιαρε που ήταν στο 12ο, οπότε το παιχνίδι και έπαιξε 5-6 λεπτά, όλο το rotation που έπαιξε ουσιαστικά στα δύο παιχνίδια είναι περισσότερο πολύ εμπειροί παίχτες, έτσι. Ναι. Δηλαδή, και ο Σάκο τα εμπειρίες έχει, ο Μαυροϊδής εμπειρίες έχει. Ας το μπορούσε να παίξω γιατί είναι του άλλου επίπεδου. Ο Μαργαρίτης, ακόμα και ο Γκίκας, ο Γιαννόπουλος, δηλαδή είναι παιδιά που είναι παιγμένα. Δεν είναι παιδιά που ναι. ξαφνικά μπήκαν να παίξουν στην εθνική ομάδα και πάθανε κάποιο σοκ. Είναι παιδιά που έχουν εικόνα από Α1, με καλό ρόλο στις ομάδες τους. Παιδιά που παίζουν και στην Ευρώπη, στο Champions League. Και έτσι είναι τέλος πάντων πιο έτοιμοι. Ωραία. Αλλά νομίζω ότι μένοντας το καθαρά αγωνιστικό, μόνο θετικά πράγματα μπορείς να δεις. Και επίσης, επειδή ο Σεπτέμβριος με το Ευρωμπάσκετ ήταν πολύ κουραστικός, όχι μόνο Σεπτέμβριος, νομίζω και πριν όλο αυτό το κλίμα με την εθνική ομάδα μέχρι το Ευρωμπάσκετ και η εικόνα της ομάδας εκεί. Εδώ τουλάχιστον έβλεπες παιδιά τα οποία όλα χαίρονταν που παίζουν στην εθνική ομάδα. Όλοι δίνανε το 200% ναι, θα πω εγώ. Δεν είχαμε αυτά τα θέματα. Ναι, ούτε ναι. μουτράκια, ούτε γιατί έπαιξε αυτό και δεν παίζω εγώ. Ο στόχος σχετικά με το Ευρωμπάσκετ είναι πιο χαλαρό σχέση με. Ναι, συμφωνώ. Έτσι δηλαδή να υπάρχει κάποια. Αλλά γενικά νομίζω είναι και αυτό που λες πολύ σωστά. Κάνει κακό. Στην εθνική θεωρώ, αυτό που επικρατεί τα τελευταία χρόνια θα πω, το ότι κάποιοι θεωρούν δεδομένη τη θέση στην εθνική ομάδα. Ό,τι ναι, και να γίνει. Συμφωνώ. Έτσι. Δηλαδή τώρα νομίζω ότι ο Σκουρτόπουλος θα πρέπει αυτούς τους παίκτες τώρα που κάλεσε να παρακολουθεί όλη τη χρονιά τι κάνουν. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάω τώρα για τα επόμενα παράθυρα. Να παρακολουθεί όλη τη χρονιά τι κάνουν και αναλόγως να πράξει. Το ότι κάποιος παίζει το Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό δεν του δίνει αυτόματα θέση στην εθνική ομάδα. Συμφωνώ. Γιατί αυτό γίνεται εδώ και χρόνια και βλέπεις ότι εγώ θεωρώ ότι δηλαδή τώρα, πέρσι το καλοκαίρι έγινε θέμα με τον Παπά, έγινε θέμα με τον Αγραβάνη, έγινε θέμα με τον Αριτζάκη, έγινε θέμα με τον Μπουρούση. Από αυτούς όλους, ο μόνος που μπορείς να πεις ότι δικαιούται μια θέση στην εθνική είναι ο Μπουρούσης. Έτσι, ο οποίος έχει πάρα πολλά χρόνια στην εθνική και έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ έμπειρος παίχτης, okay. Ό,τι στραβά μπορεί να έχει. Ναι, οι υπόλοιποι. Έτσι δηλαδή. Ο Αγραβάνης. Εντάξει, δεν έχει δείξει κάτι τρομερό φοβερό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τις δυνατότητες, είναι νεαρός, παίζει στον Ολυμπιακό που είναι υψηλό επίπεδο. Ή να σου πω κάτι άλλο. Πες ότι ο Αγραβάνης δεν ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι. Πες ότι ήταν στην ΑΕΚ. Δεν θα ήταν. Είναι σε εθνική ομάδα. Όχι, μπορεί να ήταν στην εθνική, αλλά δεν θα ήταν σαν εκατοχυρωμένη θέση. Α, ναι, ακριβώς. Αυτό που φαίνεται. Mm-hmm. Γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ή ο παπάς ότι έχει κατοχυρωμένη. Δεν πρέπει να ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα είδαμε παιδιά, είδαμε τον Βασιλόπουλο, είδαμε τον Μαργαρίτη, είδαμε τον Αθηναίο, είδαμε τον Γιαννόπουλο. Ξαφνικά βλέπω ότι με βάση αυτά που βλέπω στα social media, όλοι θα ανακαλύψουν τον Γιαννόπουλο. Ναι. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν τον ξέρουν τον Γιαννόπουλο. Ο οποίος Γιαννόπουλος είναι ένας πολύ σταθερός παίχτης. Πολύ σταθερός παίχτης. Με πολύ ωραίο. Ένας παίχτης ο οποίος είναι στο 35-40% στο τρίποντο. Σταθερά τα τελευταία χρόνια. Με ρόλο στο Ρέθυμνο. Σε καλή φυσικά, ομάδα. Φυσικά. Έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι. Πόσο είναι ο Χάρης Γιαννόπουλος, 28 χρονών είναι. 20 είναι. Κάπου τόσο. Δηλαδή, εντάξει, παιγμένος παίχτης. Έπαιζε σε ομάδες οι οποίες θεωρούνται μικρομεσαίες. Έκανε ένα πέρασμα τον ΠΑΟΚ. Πότε ήταν. Από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε. Ξεκίνησε τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε και πάει με τον Παναθηναϊκό. Μετά πήγε Ισπανία. Στην Ισπανία, έκανε καλά χρόνια. Ναι. Σε έξω που βγήκε έκανε καλά χρόνια. Γύρισε στην Ελλάδα έκανε καλά χρόνια. Το ότι κάποια ομάδα, α πούμε, π.χ. τη Θεσσαλονίκη, από εγώ δεν τον απέκτησε για μένα είναι έγκλημα. Έτσι, γιατί υποτίθεται ότι όταν θες να γίνεις ισχυρός πρέπει να παίρνεις τους καλούς παίκτες αυτών των ομάδων. Εγώ πιστεύω στα μάτια ότι οι περισσότερες ομάδες, μάλλον όχι, ο ελληνικός κορμός παιχτών που υπάρχει στο πρωτάθλημα, πλην των δύο, άσε έξω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ο καλός ελληνικός κορμός μπορεί να παίξει σε όλες τις ομάδες και να έχει καλό ρόλο. Με αυτό λέω ότι, ας πούμε ο Γιαννόπουλος, τον ανακαλύψαν αρκετοί τώρα. Για μένα, θα έπρεπε εδώ και χρόνια, θα πει ήταν άλλη λογική που έγινε ο Αριστοπάουκ. Αλλιώς ο κάθε προπονητής, έτσι, και έχει να κάνει και με το θέλω του παίκτη. Αν ο παίκτη θέλει να φύγει. Ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι περνάει σούπερ στο Ρέθυμνο. Ναι, θα έπρεπε ας πούμε αυτόν τον παίχτη να τον προσελκύσει και ο Άρης ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έχει καλύτερο ας πούμε τριάρι. Δεν μπορεί να βρει θέση για αυτό το τριάρι. Και είναι ένα παίχτη ο οποίο νομίζω ότι. Επειδή είναι λίγο. Είναι ο χαρακτήρα του που θέλει λίγο διαχείριση, γιατί είναι παιδί ιδιαίτερο. Οκ. Εντάξει, για μένα δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπει η ΑΕΚ τι κάνει. Η ΑΕΚ παίρνει Έλληνε παίχτε από όλε τι ομάδε
Έτσι, δηλαδή πήρε τώρα, έχει τρεις παίκτες του Άρη. Από την περσινή χρονιά. Ναι. Από τα τελευταία και χρόνια. Όπως έχουμε δει και όλα αυτά. Αυτό κάνουν αυτές οι ομάδες. Ναι. Η ΑΕΚ αυτό θα κάνει, θα μαζέψει όλους τους καλούς παίκτες από τις άλλες ελληνικές ομάδες. Ποιος ξεχωρίζει, ας πούμε, αυτός. Και μετά θα τους δέσει με ξένους. Γιατί ξέρω δεν μπορεί να χτυπήσει αυτή τη στιγμή του Σπανούλη. Δεν μπορεί να χτυπήσει, ας πούμε, τον Βουγιούκα. Δεν μπορεί να χτυπήσει τον Αντετοκούμπο. Δεν μπορεί να χτυπήσει τον Μπουρούση. Mm-hmm. Αναγκαστικά θα πάει σε αυτές τις επιλογές. Ναι. Κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε και δικές μας ομάδες. Και έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια και στα μεταξύ μας παιχνίδια των ομάδων και όλα αυτά, ότι στα ζόρια οι Έλληνες είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά. Είναι, οι Έλληνες είναι αυτοί που παίρνουν τα παιχνίδια. Ο Άρης πέρσι στα play-off που είχε πάει με μια λογική, υπήρχε στην περίοδο του Πάου και είναι φαβόρη. Έβαλε μέσα το Σίμτσακ, έβαλε μέσα το Ξανθόπουλο, έβαλε μέσα το Τσαϊρέλη και πήρε τη σειρά. Έτσι, ο Πάοκ φέτος παίζει την πλάτη στον τοίχο στο δεύτερο παιχνίδι, στο πρώτο του πρωταθλήματος εδώ πέρα στο Παλατάκι πριν 2-3 εβδομάδες. Με ποιον τον πήρε το παιχνίδι, με τον Χρυσικόπουλο, με τον Τσόχλα, με τον Μαργαρίτη. Έτσι, νομίζω ότι, έτσι πάει. Ναι, νομίζω ότι αυτοί οι εθνικοί πρέπει να προσέξουν κάποιους παίκτες από αυτήν την εθνική και πρέπει να τους βάλουν και τους αυτούς που δεν ήρθαν. Γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά με αυτούς που δεν ήρθαν. Να τιμωρηθούν από εθνική. Έτσι, γιατί μπορεί, ας πούμε, να πει ο Βασιλακόπουλος ότι κοίταζε το Ολυμπιακό του τιμωρώ από την εθνική. Ναι. Που δεν θα το πει αυτό, αλλά λέω τώρα εγώ. Okay. Γιατί δεν μπορεί να τιμωρήσει να φάει αυτού και να αφήσει του Παναθηναϊκού εκτός. Mm-hmm. Έτσι. Πρέπει ο Σκουρτόπουλος, ο οποίος θα είναι λογικά προπονητής που θα παραμείνει στην εθνική μέχρι τον παγκόσμιο, θα πρέπει να βάλει σε λογική στην εξίσωση και αυτού του παίκτες που κάλεσε τώρα, ώστε κανείς να μην νομίζει ότι έχει θέση βασικού ή μάλλον θέση δεδομένη. Ναι. Έτσι, η εθνική δεν είναι κάτι το οποίο επειδή παίζει τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό έχει θέση δεδομένη. Ναι. Και εγώ νομίζω ότι βλέποντας αυτά τα παιχνίδια και τα επόμενα που θα γίνουν, αυτά τα προκριματικά, η δεξαμενή των παιχτών μεγάλωσε. Δηλαδή από εκεί που είχαμε συνηθίσει 15-20 παίχτες σύνολο. 20 πολλούς είπα. 15-16 παίχτες που ήταν πάνω κάτω, αυτοί που είτε άλλαζαν, είτε έμπαινε κάποιος, είτε κάποιος ήταν τραυματίας, κάποιος δεν έπαιζε και όλα αυτά. Νομίζω ότι πλέον η δεξαμενή έχει μεγαλώσει. Και έχει πολύ περισσότερες επιλογές πλέον, νομίζω. Έχει μεγαλώσει η δεξαμενή για τόσα χρόνια. Άμα κάτι να δεις προεπιλογές, πέρανε τους 12 που ήξερες ότι κατά μεγάλο ποσοστό οι 11 θα είναι σίγουροι, mm-hmm. και είχε μετά 4 που παίζανε 2 για μια θέση και 2 οι οποίοι ήταν μικροί και δεν υπήρχε περίπτωση να πάνε. Mm-hmm. Ή ξέρω εγώ, βρίσκαμε τύπους από κολέγια, οι οποίοι ας πούμε δεν ήρθαν ποτέ στην εθνική. Ναι. Βλέπεις, αντί να εμπιστευτούμε αυτούς που παίζουν Α1 και να δώσουμε μια ευκαιρία. Συμφωνώ. Δηλαδή, γι' αυτό φαίνεται ότι μεγάλωσε η βάση. Αυτοί παίξει υπήρχαν. Εδώ και χρόνια υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή ο Μαργαρίτης, εδώ και χρόνια υπάρχει στον Α1. Ο Γιαννόπουλος, ο Αθηναίος, ο Βασιλόπουλος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί για τους τραυματισμούς του. Εντάξει. Άλλη κατάσταση. Ο Μαυροειδής, εδώ και χρόνια στην Α1. Δεν ήρθαν τώρα ξαφνικά. Έτσι. Να πεις ότι τον είδαμε τον Μαυροειδή, έκανε μια σούπερ χρονιά και τον παίρνει. Δηλαδή από το να περιμένει το Τάιλερ Ντόρσεϊ, αν θα έρθει, ας πούμε. Σε παρακαλώ. Που και εγώ σου λέω να έρθει. Ωραία. Τι ρόλο θα έχει μέσα στην ομάδα, θα έχει 12ο παίκτη. Γιατί να μην έχει έναν Έλληνα. Έναν που παίζει στην Ελλάδα, τον Αθηναίο παράδειγμα. Να το κάνεις με τη λογική ότι ο Ντόρση θα γίνει, ας πούμε, παιχτάρε μεγάλη στα χρόνια. Να τον έχεις ζεστό. Ναι. Αυτό δεν το ξέρεις ποτέ αν θα καταγίνει. Ολόκληρο το θέμα τόσο καιρό για τον Ζακ Όγκαστ. Οκ. Εντάξει. Να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Ναι. Μπορεί, είναι ένας παίκτης ο οποίος σταδιακά μπορεί να είναι ένας καλός ψηλός. Αλλά τώρα έχεις και άλλους όμως. Θέλει να παίξει. Ήρθε το θέμα. Άννα μπράβο. Καταλαβαίνω. Δεν είναι πολλά. Ο Μαυροειδής έβλεπα τις δηλώσεις του πριν. Γιατί. Είχα διαβάσει, αλλά πριν που ήμουν σε τηλεόραση και τις είδα. Ωραία. Ο Μαυροειδής που είναι ένα παιδί. Είναι πολύ χαλαρός τύπος, ρε παιδί μου. Όσοι τον ξέρουν, ας πούμε. Είναι πολύ χαλαρός τύπος. Είναι ο κλασικός ψηλός χαβαλές. Ωραία. Και ο άνθρωπος έλεγε ότι. Εγώ άκουγα τον εθνικό ύμνο και πήγα να κλάψω μέχρι και εγώ, ας πούμε. Ναι. Που είμαι εντελώς καφενείο, ας πούμε, να το πω έτσι. Παράδειγμα. Ναι, ναι. Πρέπει αυτό που γίνεται τώρα με τα Πάνθρα να είναι μια ευκαιρία για την εθνική να αλλάξει λίγο λογική. Βέβαια, όλα αυτά είναι. Αλλάξει και το κλίμα γύρω της, θα πω εγώ. Όλα αυτά για να γίνουν όμως πρέπει να δοθεί εντολή από το κεφάλι. Ναι, σωστά. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Ό,τι και να θέλει να κάνει ο Σκουρτόπουλος και ο κάθε Σκουρτόπουλος, για να μην λέμε τώρα συγκεκριμένο προπονητή, αν δεν δοθεί εντολή από πάνω ότι κοίτα να δει, μεγάλωσε τη βάση σου, πάρε αυτού που αξίζουν, πάρε αυτού που πάνε καλά. Όχι απλά αυτού που παίζουν σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, γιατί ω ένα βαθμό αυτό γίνεται. Έτσι. Δηλαδή τα διαβάσαμε και το καλοκαίρι και το περσινό. Για τον περσινό για τον Αθανάση Αντετοκούνμπο. Mm-hmm. Έτσι. Ότι πήγε λόγω του Γιάννη. Γιατί δεν είχε κάνει τίποτα τρομερό ο Αθανάση για να δικαιολογηθεί η κλίση του στην εθνική ομάδα. Και φέτος γραφτήκαν πάλι τα ίδια και ακουστήκαν. Γιατί είναι αλήθεια ότι η χρονιά του στην Ανδώρα δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι. Βέβαια στο τουρνουά διέψευσε του πάντε γιατί.
Ήταν ένα παίκτη που πρόσφερε κάτι που δεν έπαιζε, είχε. Έπαιζε που μέχρι... Δεν είχε εθνική. Ναι. Εμέρεια. Ναι. Δεν είχε τέτοιο παίκτη εθνική. Τα έδινε, έδινε το 1000% έδινε αυτό που έχει επομένως παίκτε οι οποίοι με μέτρου μεσόρου στον Ολυμπιακό έτσι, ή στον Παναθηναϊκό του βλέπει ξαφνικά να είναι στην εθνική για να μην φεύγουν από εκεί. Ναι. Για ποιο λόγο ρε παιδιά. Έχουν μέτρου στον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό έχουν μέτρου μεσόρου. Γιατί δηλαδή να πάρω εγώ τον Αγραβάνη για να πάρω τον Μαργαρίτη ή να πάρω τον ξέρω, Βασιλόπουλο. Ή το ξέρω εγώ τον Τζαϊρέλη. Να μου κάνει και μούτρα ο Γραβάνης που δεν παίζει. Δεν κατάλαβα. Σε παρακαλώ τώρα. Μα όταν θα σου κάνει μούτρα, Νίκο, όταν ξέρω ότι θα πάει σίγουρα στην εθνική. Ότι καλείται το 15 και ξέρω ότι είναι στου 12 αυτό. Αυτό γινόταν παλιά. Το ξέρω, μου ξαναπεί γινόταν παλιά. Αλλά στα γκάρ, είχε Διαμαντίδη, Σπανούλη, Ζήση Παπαλουκά. Και πήγαινε ο Παπαμαγκάρης του Μανούλης και ήξερε ότι δεν θα παίξει. Δεν θα πάει. Αλλά πήγαινε το παιδί. Ήταν βέβαια μια τετράδα τότε εκεί, έτσι. Ένα καρέ περιφερειακών που δεν έβγαινε. Γιατί και, πραγματικά κάνανε εξαιρετικές πορείες και χρονιές και οι τέσσερις τους, έτσι. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο τώρα. Τώρα έχουν κάποιες κλειδωμένες θέσεις γιατί πρέπει να τις έχουν. Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Από αυτό πρέπει να κερδίσει η εθνική. Το, και να αλλάξει αυτό και με την εικόνα τη γενική, αλλάζει μόνο το κεφάλι. Έτσι, το να δούμε κάποια πράγματα. Και εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει στο επόμενο παράθυρο. Έτσι, γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός ναι, μεν έδωσε παίκτες και ο Ολυμπιακός είπε όχι, αλλά να δω τι θα γίνει στο επόμενο παράθυρο. Αυτό είναι. Πώς θα πάει η ιστορία. Αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι, γιατί το επόμενο παράθυρο θα, η Ευρωλίγκα θα είναι σε πιο κρίσιμη φάση και θα χρειάζονται πολύ περισσότεροι παίκτες στις ομάδες και όπως θα προχωρήσει. Και είναι πάρα πολλά τα παιδιά που παίξουν το ρόλο τους. Ναι. Γιατί θα έχουν περάσει και οι αγωνιστικές και η φάση των ομίλων και στο Champions League. Έτσι κι αν η ΑΕΚ έχει προκριθεί και έχει πάει ας πούμε κάποια προχωρήσεις μπροστά ή ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ απλά που είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ για τον Άρη έτσι μια ενδιαφερόμενη πρόκριση να δούμε γιατί θα γίνει. Δηλαδή παίζουν πάρα πολλά ρόλο και στα επόμενα παράθυρα έτσι και το πώς θα χειριστεί φυσικά. Και φυσικά, ποιος έχασε παίχτη από την όλη διαδικασία αυτή. Ο ΠΑΟΚ. Εννοείται, εντάξει, ποιος άλλος. Εντάξει. Ποιος άλλος θα έχανε παίχτη. Πριν πάμε στο διάλειμμα να κάνουμε λίγο μια φορά στους ομίλους της βαθμολογίας. Βεβαίως. Που είχαμε. Τώρα τα παράθυρα τα επόμενα είναι οι αγωνιστικοί. Αν θυμάμαι καλά είναι 22 με 25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί μέσα. Τέλη Φεβρουαρίου είναι. Λοιπόν, 24-26 Φλεβάρι είναι τα παράθυρα τα επόμενα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις βαθμολογίες στους ομίλους. Να έχετε μια εικόνα. Δεν είχαμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις από ό,τι είδα. Έτσι, δηλαδή τα φαβορί περάσαν γιατί εντάξει, οι διαφορές στο μπάσκετ των μικρών με των μεγάλων είναι μεγάλες. Δεν είναι ποδόσφαιρο που στείνονται οι άλλοι στη γραμμή και δεν κάνεις φάση. Σωστά. Το μπάσκετ, είπαμε, ο καλύτερος κερδίζει. Γι' αυτό είναι όμορφο το άθλημά μας. Λοιπόν, στο πρώτο όμιλο Ισπανία 4 βαθμούς. Μαυροβούνιο Σλοβενία από 3. Η Λευκορωσία έχει από 2. Αίτη τη Ισπανία. Στο δεύτερο όμιλο Τουρκία 2-0 4 βαθμούς. Ουκρανία και Λετωνία 3 βαθμούς. Η Σουηδία 2 βαθμούς. Στον τρίτο όμιλο, Λιθουανία 4 βαθμούς, Πολωνία, Ουγγαρία από 3, 2 για το Κόσοβο, την πιο αδύναμη ομάδα αυτού του όμιλου. Στον τέταρτο όμιλο, Ιταλία συγγνώμη, έχει 4, η Ρουμανία 3, η Ολλανδία 3 και εδώ η έκπληξη, η μοναδική, η Κροατία έχει 2 βαθμούς, 2 ήττες. Έτσι, τη μία από την Ιταλία την έκανε και με βαρύ σκορ. Οι Κροάτες και την άλλη χάσανε μέσα στην Ολλανδία. Νομίζω οι Κροάτες, στο Ρότερνταμ. Ναι, και οι Κροάτες πρέπει να είχαν και πολύ εναλλακτικό ρόστερ. Ναι, ναι. Αυτοί με το μεγαλό του ρόστερ έχουν θέματα. Φαντάζομαι τον εναλλακτικό. Όχι ότι έχουν θέμα πρόκρισης, για άλλα 4 παιχνίδια. Καλά, ναι. Να μετακερδίσουν, okay. Θα περάσουν. Αλλά γενικά ας πούμε, είναι άσχημο τώρα να ξεκινάς αυτόν τον όμιλο με 2 ήττες. Είναι άσχημο. Στον πέμπτο όμιλο η Γαλλία στο 4, στους 4 βαθμούς. Η Βοσνία με τη Ρωσία στους 3 και 2 για το Βέλγιο. Αυτός ο όμιλος είναι λίγο έτσι δύσκολος. Στον έκτο όμιλο έχουμε Τσεχία με 4, Φιλανδία, Βουλγαρία από 3, Ισλανδία με 2. Και εδώ λίγο, έτσι είναι λίγο αμφίροπωστος ο συγκεκριμένος όμιλος. Στον 7ο όμιλο Γερμανία στην κορυφή με και η Σερβία με 4. Εδώ είναι ο μοναδικός όμιλος που έχουμε 2-0-2-0, δηλαδή δύο ομάδες αίτες, Γερμανία και Σερβία. Γεωργία και Αυστρία δεν έχουν εκεί 2 βαθμούς. Και στον 8ο όμιλο εθνική μας στην κορυφή με 4 βαθμούς, 2-0 νίκες. Από μία νίκη, μία ήττα το Ισραήλ και η Εστονία, Μεγάλη Βρετανία στους 2 βαθμούς στην τελευταία θέση. Θυμίζουμε, 6 αγωνιστικές περνάνε οι 3 πρώτοι. Έτσι που μεταφέρουν τα αποτελέσματα στην επόμενη φάση. Ο Σταμάτης φυσικά μετέφερε τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες των
της ευρωπαϊκής πλευράς, αλλά είχε παιχνίδια παντού. Έτσι, είχε ναι, Ασία, Αφρική, Βόρεια Αμερική, ναι, ναι. Τρελής γινότανε. Όλος ο πλανήτης έπαιζε μπάσκετ. Ναι, όντως. Είχε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ λόγω Κλάσεν, λίγο που είδα κάτι από την άλλη πλευρά, ο Κλάσεν πήγε να παίξει με τη Δομινικανή Δημοκρατία και παίζει μετά με τις Παρθένες Νήσους. Ρε, φίλοι. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, αυτά με εθνική. Έτσι. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο με εθνική. Γιατί εντάξει, ομολογουμένως είναι η ναυαρχίδα. Τώρα τα υπόλοιπα, τα εξωαγωνιστικά, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Το τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει και περιμένουμε να δούμε και πώς η Ομοσπονδία θα κινηθεί σε κάποια θέματα. Έτσι είναι αλήθεια αυτό. Τώρα δεν ξέρω με το θέμα του Κούνιαρη, ο ΠΑΟΚ λογικά πρέπει να πάρει λεφτά. Αφού είναι ασφαλισμένοι παίχτες, δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό κυκλοφορεί από τη ΦΥΜΠΑ, ότι είναι ασφαλισμένοι παίχτες. Θα το διευκρινίσουμε. Ναι, πρέπει να πάρει λεφτά ο ΠΑΟΚ άμα ο Κούνιαρης λείψει για μεγάλο χρονοδιάστημα. Λοιπόν. Αλλά όσο και να λείψει. Έτσι δηλαδή είναι θέμα αυτό. Λέγαμε πριν, θυμάσαι που το λέγαμε. Ναι. Εντάξει, δεν θέλαμε να το πούμε για να μην γρουσουζέψουμε κανένα παίχτη. Μακάρι όλοι να έχουν την υγεία τους τα παιδιά. Να που έγινε τραβή. Να που έγινε παίχτη του ΠΑΟΚ εννοείται. Να που έγινε. Ναι. Έτσι. Να δούμε και τι με έλεγε. Πόσο καιρό θα μείνει εκτός, έχουμε κάποιο. Τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Είναι σημαντικό. Δηλαδή θα χάσει τουλάχιστον 4-5 παιδιά ακόμα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Σύν ότι γυρίζει και πίσω γιατί και ο Κούνιαρης έχει δύσκολη χρονιά φέτος. Ήταν με τραυματισμούς, δεν ξεκίνησε στην αρχή. Πάνω που ανέβηκε και ήταν σε πολύ καλή δηλαδή, άρα μπράβο. Δηλαδή αυτό επηρεάζει πάρα πολύ έναν αθλητή όταν γυρνά ή σε μια καλή κατάσταση και ξαναπέφτει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πάμε διάλειμμα δεύτερο κομμάτι και επιστρέφουμε. Για τα υπόλοιπα. Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπάσκετ City πάμε μέχρι και τις 10. Ο φίλος ο Κώστας μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει: πρέπει να είναι η μοναδική εκπομπή σε αθλητικό ραδιόφωνο πανευρωπαϊκά που μπαίνει με Λαμάρ. Ναι, ρε φίλε, κέντρικη, εντάξει. Το καλό είναι ότι λίγοι καταλαβαίνουν τι λέει, γιατί τα λέει και έτσι. Yeah. Οπότε δεν μας έχουν κόψει ακόμα. Λοιπόν, πάμε μέχρι και τις 10. Ξεκινήσαμε λίγο να λέμε τα της εθνικής πόπος και να το κάνουμε. Εντάξει, ήταν στο προσκήνιο όλες αυτές τις προηγούμενες ημέρες. Φυσικά και στα δικά μας υπάρχουν εξελίξεις, κυρίως στον Άρη, με το θέμα των Τούρκων που φαίνεται πια να ολοκληρώνεται, να το πω εγώ, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει. Φαίνεται ότι έχει μπει πια στη τελική του ευθεία και μένουν μόνο τα τυπικά. Τι έχει μπει, λες, τον Ρωσταυλάκη. Ρε φίλε, από ό,τι κατάλαβα τις προηγούμενες μέρες, πλέον και ο Άρης άρχισε σιγά σιγά να βγάζει προς τα έξω κλίμα και κατάσταση, ναι, από την όλη υπόθεση. Ο Άρης κακός, βέβαια, όπως αποδείχθηκε και το λέγαμε τότε, έβγαζε κλίμα τέτοιο από την πρώτη μέρα. Ναι. Έτσι, από την πρώτη μέρα έβγαζε κλίμα ο Άρης ότι τότε που ήρθε ο κύριος Γκιουνέρ στη Θεσσαλονίκη, ότι ναι, είμαστε κοντά και είχα πει τότε ότι εντάξει, έτσι πώς τα παρουσιάζουν, το μόνο που μένει να μάθουμε το ποσό, τίποτα παραπάνω. Τώρα βέβαια βλέπουμε ότι η ιστορία έχει αλλάξει. Ναι, μεν οι δύο πλευρές είναι κοντά και δείχνει να υπάρχει κάποια καταρχή συμφωνία που έπρεπε να γίνει γραπτή, έτσι, και να προχωρήσει το θέμα. Αλλά αυτή η συμφωνία γίνεται με τον κύριο Γιλμάζ, ο οποίος τι είναι ουσιαστικά, ένας μισάζων. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα βάλει τα εκατομμύρια ή θα βάλει τα λεφτά, να μην λέω εκατομμύρια και ακούει κανένας τώρα και γράψει μετά από λίγο στο λογαριασμό του ότι θα μπουν εκατομμύρια στον Άρη. Δεν ξέρουμε τι θα μπει. Ο κύριος Γιλμάζ, ο οποίος ουσιαστικά αυτό, έχει μια εταιρεία η οποία έχει να κάνει με δημόσιες σχέσεις, με τέτοια πράγματα. Διαφημιστική, αν μπορούμε να την πούμε κάπως. Και τι κάνει ο κύριος Γιλμάζ ουσιαστικά. Περνάει, πάει σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης και λέει: κοίτα να δεις, εγώ μπορώ να σου φέρω εταιρείες από συγκεκριμένες 4-5 μεγάλες εταιρείες. Να μπούμε σε εμπορικό κομμάτι, να μπούμε σε χορηγίες και να προχωρήσουμε έτσι. Και προφανώς ο κ. Γιλμάζ θα πάρει το κάτι της, έτσι, θα πάρει ένα ποσοστό και καλά θα κάνει και θα πάρει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και είναι και βάση και νόμου η όλη ιστορία. Γιατί το είχαμε πει από εδώ και είχε γραφτεί κιόλας και ο κ. Κολοβέτσιος έβγαλε ανακοίνωση που είπε: το να πάρεις ένα ποσοστό από μια τέτοια συμφωνία δεν είναι κακό, είναι η δουλειά σου. Το λέει ο νόμος. Συγγνώμη, δεν σου πει κανείς τίποτα. Mm-hmm. Έτσι. Και ουσιαστικά τι γίνεται τώρα, περιμένουμε να επικυρωθεί αν θέλεις η συμφωνία με τον κύριο Γκυλμάς. Ουσιαστικά αυτή η συμφωνία, έτσι που μου έχει δώσει να καταλάβω το ρεπορτάζ και η επικαιρότητα και αυτά όλα που ακούγονται και λέγονται και οι δουλειές που κάνει ο κύριος Γκυλμάς,
Ουσιαστικά ο Άρης θα δώσει τον κύριο Γκυλμά τη δυνατότητα και θεωρώ ότι γι' αυτό άλλωστε θα μπει και στο ΔΣ της ΚΑΕ, έτσι, γιατί ακόμα δεν έχει μπει. Πρέπει να περάσουν κάποιες διαδικασίες για να εγκριθεί. Γιατί ο κύριος Γκυλμάς είναι ξένος υπηκός. Mm-hmm. Μπορεί έτσι εύκολα ένας ξένος υπηκός να μπει στο δουσού μιας ελληνικής ανώνυμης αθλητικής εταιρείας. Θέλει μια διαδικασία. Αλλά με αυτή την κίνηση να το βάλουμε στο δουσού, ουσιαστικά αυτό θέλω να ισχυροποιήσουν, αν θέλεις, αυτή την συμφωνία, τη συνεργασία, και ότι ο κύριος Γκυλμάς θα μπορέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει αυτά που έχει πει, δηλαδή τις εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες, που σημαίνει προϊόν το οποίο θα φέρει το σήμα του Άρη, το οποίο ο Άρης θα πάρει ένα ποσοστό από τις πωλήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος. Έτσι, κάτι το οποίο είπαμε ότι αυτό έχει να κάνει, θα έχει κάποια μακροπρόθεσμα ωφέλη για τον Άρη, όχι άμεσα. Δηλαδή, τι είπαμε, το άμεσο να είναι, άμα πουλήσει 5.000 δαχτυλίδια σε μια μέρα με το σήμα του Άρη, ναι, θα πάρει κάτι άμεσα. Που και πάλι μπορεί να έχει και συγκεκριμένες ημερομηνίες πληρωμής. Έτσι, δεν μπορείς κάθε μέρα, ανάλογα τι πουλάς, mm-hmm. πληρώνεις ένα τρίμηνο ή ένα δίμηνο, ανάλογα με τον τζίρο. Και από εκεί πέρα το βασικό, και αυτό που περιμένουν νομίζω και οι άνθρωποι του Άρη και ο κ. Λάσκαρης, είναι το χορηγικό κομμάτι. Δηλαδή, ο κ. Γκυλμάς έχει πει ότι είναι μαζί του κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες. Τα ονόματα έχουν ακουστεί, είναι μεγάλες εταιρείες στην Τουρκία. Έτσι, είτε η Storx, είτε κάποιες άλλες εταιρείες που ασχολούνται με γαλακτοβιομηχανίες και τα σχετικά, οι οποίες με μέσα τις χορηγίες θα μπει ζεστό χρήμα στην ΚΑΕ. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Το θέμα είναι ότι πρέπει πρώτα να υπογραφεί συμφωνία μέσα στον κ. Γκυλμάς και τον Άρη και μετά να έρθουν οι εταιρείες για να τελειώσει το θέμα. Αυτό θα γίνει, θεωρώ, οι πληροφορίες λένε ότι ίσως και αύριο να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Μπορεί και νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικότερο σενάριο. Την ίδια μέρα που θα ανακοινωθεί, θα κλείσει η συμφωνία με τον κύριο Γκυλμάς, να ανακοινωθεί και κάποια χορηγία. Κάποια συμφωνία δηλαδή με μια εταιρεία μεγάλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο και από την ΚΑΕ. Δηλαδή ότι έλα εδώ να υπογράψουμε, αλλά φέρει και μια εταιρεία μαζί καπάκι να την υπογράψουμε και αυτήν, mm-hmm. να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο, θεωρώ, άμεσα να γίνει. Εφόσον δεν γίνει άμεσα το θέμα των χορηγιών, πρέπει να γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, δεν έχει αλλάξει τίποτα από την κατάσταση στον Άρη. Τίποτα. Το οικονομικό πρόβλημα παραμένει. Έτσι, λεφτά πρέπει να δίνονται, λεφτά που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ούτω καθεξής. Η διορία για τον Καβαδά, για τον Μάρμπλ τελειώνει. Ότι πρέπει να βρεθεί η συμφωνία, δηλαδή να γίνει ένας διακανονισμός στη FIBA. Mm-hmm. Νομίζω είναι κανένα δεκαήμερο ακόμα. Μετά θα έρθει το μπαν. Υπάρχουν οι προσφυγές από πέρυσι, Σίμψα, Γιάνκοβιτς, όλων των παιχτών, του Πρίφτη, κάποια στιγμή θα βγει και αυτή. Θα προχωρήσει και αυτή η ιστορία με τον Πρίφτη. Το πρόβλημα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, το ότι ο κ. Γκυλμάς γίνανε, τι έγινε, βγάλαμε φωτογραφίες στα δαχτυλίδια. Προχωρήσαμε. Όλα είναι καλά, όλα είναι θετικά. Το είχαμε ξαναπεί από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο κ. Γκουνέρ εδώ. Το θέμα είναι να μπουν λεφτά στην ΚΑΕ. Αυτό είναι το βασικό. Να μπουν λεφτά στην ΚΑΕ Άρης. Έτσι. Γιατί πολλοί ενθουσιάστηκαν με την επικείμενη συμφωνία με τον Μποχωρίδη. Ο Μποχωρίδη για να δει αυτή τη στιγμή στον Άρη το συμβόλαιο το έχει ρίξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε σχέση με το νούμερο που παίρνει στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει ούτε μέσα στο εκατομμύριο. Νομίζω ότι είναι μια ανάλογη περίπτωση με του Χαραλαμπόπουλου το καλοκαίρι. Έτσι. Βέβαια, για τον Άρη μιλάμε για ελεύθερο παίκτη. Okay. Και μέσα σε αυτή την εξίσωση πρέπει να βάλουμε ότι υπάρχουν και τα 50 του Μήτογλου. Έτσι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αφήνει ένα παίκτη ελεύθερο αυτή τη στιγμή, ή θα αφήσει ένα παίκτη ελεύθερο, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι. Mm-hmm. Έτσι. Προφανώς βάζοντας στην εξίσωση και τα 50 χιλιάρικα που αξιώνει ο Άρης για το Μήτογλου. Ναι. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Έτσι, δηλαδή, μην κάποιοι ενθουσιάζονται, γιατί ο ενθουσιασμός είναι καλός όταν έχεις δεδομένα, όταν έχεις υπογραφές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν υπογραφές. Ακούει ο άλλος Μποχωρίδης, σου λέω, τι μεταγραφάρα, τι γίνεται, χαμός. Ο Μποχωρίδης, αν έρθει ελεύθερος, που θα έρθει μόνο ελεύθερος, γιατί δανεικός δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει ο Άρης συμβόλαιο, δεν μπορεί να πληρώσει το μισό συμβόλαιο του Μποχωρίδη. Όχι δηλαδή όλο το συμβόλαιο του Μποχωρίδη. Ο Μποχωρίδης θα ρίξει τα λεφτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον θα πάρει στον Άρη, θα έρθει με το 1/5. Και αν. Ναι. Έτσι. Το 1/5 θα πάρει για να παίξει στον Άρη. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να του δώσει λεφτά που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό, ούτε μέσα στο εκατομμύριο. Και ο Άρης του λέει, έλα εδώ και θα έχει ρόλο, θα παίξει. Έλα και να παίξει. Ναι. Γιατί τρία χρόνια δεν έχει παίξει, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα.
Έβγες από τον Άρη μια μεγάλη προοπτική, ναι, συμφωνώ. Έτσι, αλλά δυστυχώς η επένδυση στην Μποχορίδη για κάποιους λόγους δεν πέτυχε στον Παναθηναϊκό. Γιατί κάποιοι ενθουσιάζονται και λένε ότι όταν παίρνουμε τον Μποχορίδη, άρα βρέθηκαν λεφτά. Δεν βρέθηκε τίποτα, παιδιά. Μην ξεγελιόμαστε. Και μην περνάμε προς τον κόσμο, προς τα έξω, ότι λύθηκαν τα προβλήματα ξαφνικά στην ημέρα. Δεν λύθηκε τίποτα ακόμα. Μακάρι, είναι κοντά στις συμφωνίες, είναι κοντά στις λύσεις, ναι. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ο Άρης, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι προσπαθεί με τα γραφικά, με βάση τα όσα ακούγονται, να γλιτώσει και συμβόλαια. Όπως να γλιτώσει το συμβόλαιο του Βον, το οποίο είναι υψηλό. Δηλαδή, άμα δεν υποχωρήσει, θα φύγει ο Βον. Έτσι. Εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Betway. Υπάρχει θέμα Benson. Έτσι. Εξετάζεται και αυτό. Γιατί έχει κάποιο, υπάρχει ενδιαφέρον από Τουρκία. Συγγνώμη για τον Benson. Mm-hmm. Και από άλλες ομάδες. Και αυτό το σκέφτεται το Άρης. Γιατί είναι μεγάλο το συμβόλαιο του Benson. Δεν είναι μικρό. Είναι γύρω στα 8.000 το μήνα. Δεν είναι μικρό συμβόλαιο. Για έναν Άρη που αγωνιστικά αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει και μεγάλους στόχους. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει μεγάλους στόχους. Άρης, οι στόχοι του ήταν, αν μπορούσε να περάσει το κύπελλο, δεν πέρασε. Πέρασε δηλαδή τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πέρασε το τελικό. Στο FIBA, στο Champions League, εντάξει, πιθανότητες είναι λίγες, αλλά γενικά οι πιθανότητες για διάκριση είναι λίγες. Στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει στόχος. Εντάξει. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτή τη στιγμή είναι αληθικό στόχο του Άρη, είναι τρίτη θέση. Έτσι, μην ξεγελιόμαστε, μην κρύβομαστε το δάχτυλό μας. Τώρα, αν έρθουν τα λεφτά των Τούρκων, αν κλείσουν δηλαδή συμφωνίες στις χορηγίες και έρθουν οι χορηγίες και έρθουν τα λεφτά των Τούρκων και αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα στην ομάδα, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Θα το δούμε ότι θα γίνει όμως. Όταν θα τελειώσει, δηλαδή όταν θα βγει η Καϊάς και θα πει ότι ο Άρης αλλάζει, ονομάζεται πλέον, ξέρω εγώ, Λίμπερο Άρης, έτσι για να μην λέω μια εταιρεία τουρκική. Mm-hmm. Άρης Λίμπερο, ας πούμε, και θα πάρει αυτή τη συμφωνία 2-3 εκατομμύρια. Τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι, το θέμα του Μποχορίδη δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται περιμένουμε να ανακοινωθεί επίσημα η αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό για να κλείσει τον Άρη. Αυτό φαίνεται ότι είναι μέχρι στιγμής το ζητούμενο. Έτσι. Και για να κλείσουμε και το ρεπορτάζ των Κιτρίνων, όσον αφορά το θέμα που βγήκε σήμερα με τον Αθηναίο, με αθηναϊκό δημοσίευμα ότι θέλει να φύγει, δεν είναι ικανοποιημένος, ότι έχει προτάσεις και τα σχετικά και ότι πώς γίνεται, φεύγει. Πώς γίνεται, ρε φίλε, όταν ένας από Άρη ή ΠΑΟΚ παίζει καλά με την εθνική. Ωραία. Κατευθείαν να γίνεται θέμα ότι πρέπει να φύγει. Πώς γίνεται κάθε φορά, ρε φίλε. Δεν ξεχνάω το καλοκαίρι με τον Κόνιαρη. Κατευθείαν το θέμα ήταν τι ρήτρα έχει. Αυτό. Για πες και τον Αθηναίο. Για τον Αθηναίο. Ρε, κάθε φορά τα ίδια. Ότι ο Αθηναίου δεν είναι ικανοποιημένος και θέλει να φύγει και υπάρχουν προτάσεις και τα σχετικά. Από τον Άρη διαψεύδεται αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για τον Αθηναίο. Διαψεύδεται αυτό από την ΚΑΕ. Έτσι, μέσω της ενημέρωσης της προς τους δημοσιογράφους, ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα Αθηναίου, ότι ποτέ δεν ζήτησε να φύγει, ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος στον Άρη και τα σχετικά. Έτσι, τώρα, αν δικαιωθεί ο συνάδελφος για το ρεπορτάζ, θα φανεί σύντομα. Έτσι. Γιατί η ΚΑΕ λέει τα δικά της και ο δημοσιογράφος έχει ένα ρεπορτάζ. Το αν θα δικαιωθεί, θα φανεί σύντομα. Αν δεν δικαιωθεί, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν δικαιώνεται και φυσικά παίρνει το βάρος της ευθύνης. Έτσι, γιατί δεν είναι ένα μικρό θέμα. Έτσι, δεν γράφει ότι δεν παίζει. Ποιο βάρο ευθύνη, τίποτα. Ξεχνιέται. Μετά από δύο μέρες ξεχάστηκε. Καλά, ναι, αυτό να μην τρέχει τίποτα. Αυτό είναι το κακό. Δεν έγινε τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως, αυτό είναι το κακό. Εννοείται. Ότι γράφει, έχει μια πορεία 10 χρόνια, 5 χρόνια, 7 χρόνια. Γράφει και κανεί δεν κρατάει τι γράφει. Όχι. Καλά είναι αυτά. Όχι. Άσχημα, αρνητικά. Έχει ιδέα. Ξεχάστηκε σε μια μέρα μέσα, τελείωσε. Σε μια μέρα μέσα ξεχάστηκε όλα. Όλα. Ξεχνιούνται όλα. Έκανε ο Κόνιαρης δύο καλά παιχνίδια το καλοκαίρι με την Εθνική Νέων και το θέμα ήταν τι ρήτρα έχει. Αυτό ήταν το θέμα μας. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι ρήτρα έχει βάλει ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν όλο το ζήτημα. Και αν θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός ξανά. Αυτό. Και ο Κόνιαρης είναι εδώ βέβαια. Έτσι ξεχάστηκε γι' αυτό. Δεν έγινε τίποτα. Στον ΠΑΟΚ είναι. Ξεχάστηκε όμως. Εκείνες τις μέρες γράφτηκε όλο αυτό. Α, γιατί έχει τόση ρήτρα. Α, έπρεπε να έχει μεγαλύτερη. Α, γιατί εκείνο. Α, γιατί το άλλο. Κάνει Αθηναίου ένα καλό, μια παιχνιδάρα με τέτοια με την εθνική ομάδα, θέλει να φύγει. Τέλος πάντων. Εξής, αυτό είναι, το συζητάω καμιά φορά και το με κόσμο, με φίλους, έτσι, ακροατές, αναγνώστες, ή φίλους μου προσωπικούς. Και τους λέω, αυτό που λέω σε όλους και το προσπαθώ να το γράφω και άδευα στο σχολείο μου, στο All About Άρης. Ο κόσμος να φιλτράρει αυτά που ακούει και διαβάζει και να θυμάται ποιος λέει τι. Όσο μπορεί, όσο είναι εφικτό αυτό, έτσι δεν μπορείς να το, με αυτόν τον κατηγισμό πλέον
δημοσιευμάτων και ναι. να το να κάνεις. Okay. Αλλά να έχεις μια εικόνα ρε παιδί μου, τι γράφει ο, δηλαδή ο Μουρέλης, τι γράφει ο Μουρέλης, ο Μοσχοβίτης, τι γράφει, ποια είναι η γραμμή του, ποιο είναι το ρεπορτάζ του. Δικαιώνεται. Εντάξει, δεν θα δικαιωθούμε σε ό,τι γράφουμε και λέμε. Δεν έχουμε γράψει κι εμείς πράγματα που δεν έχουν γίνει. Ο καθένας. Αλλά να μείνει στο μυαλό του φιλάθλου. Να έχει μια εικόνα. Ναι. Και επίσης κάποιος ο οποίος ασχολείται καθημερινά με το ρεπορτάζ. Καθημερινά όμως, έτσι. Καθημερινά. Έχει άλλη που θα βάση, κάνει ναι. 5 τηλεφωνήματα καθημερινά, 2 τηλεφωνήματα, 3. Θα μιλήσει και θα κάνει ρεπορτάζ καθημερινό. Προφανώς και ξέρει κάτι παραπάνω. Έτσι. Από κάποιον ο οποίος θα μιλήσει με ένα μάνατζερ μια μέρα ναι. και θα του πει ο μάνατζερ ρε εσύ, μήπως θα το γράψουμε αυτό. Και αυτός που κάνει δηλαδή, καθημερινό ρεπορτάζ. Ξέρει κάτι παραπάνω, λέω μπορεί, εγώ. Μπορεί πιο, εύκολα, μπορεί πιο εύκολα και λόγω της ενασχόλησης του καθημερινής που ακούει τόσα πολλά να, να πέσει και. Όχι, μάλλον δεν θα το πω πιο εύκολα να πέσει σε ένα λάθος. Μάλλον ναι, να πέσει σε ένα λάθος εν αγνία του. Δηλαδή, αυτός που δεν ασχολείται με το ρεπορτάζ μπορεί να γράψει κάτι ενώ ξέρει ότι δεν είναι αλήθεια για να κάνει τόρο. Ο καθημερινός ρεπορτάζ δεν θα το κάνει αυτό. Ακριβώς. Γιατί ο καθημερινός ρεπορτάζ θα το τσεκάρει από 57 πλευρές. Κάθε μέρα είναι εκεί. Κάθε μέρα, την άλλη μέρα θα δει τον παίκτη ή τον παράγοντα ή τον στα μάτια. Έτσι είναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, έτσι πάει η ιστορία. Ναι. Αυτό ο κόσμος πρέπει να φιλτράρει. Και εμείς εδώ που συζητάμε και λέμε για πάμε για τον μπάσκετ, μας ακούει ο κόσμος σε ένα μήνα, άμα αλλάξει κάποιος χωρίς λογική τη στάση του να βγει. Να πει, έλα εδώ εσύ, γιατί άλλαξε, φίλε. Άλλα μας έλεγες τότε. Ναι, άλλα μας έλεγες τότε και τώρα μας λες τώρα. Είπε για ένα θέμα να δικαιωθούμε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε διάλειμμα για, για να κάνουμε και την κουβέντα μας μετά. Ναι, να πάμε. Λοιπόν, γιατί έχουμε μια Johnny, ωραία συνέντευξη μετά. Johnny! Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στο διάλειμμα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26. Basket City είναι η ομάδα μας στο Facebook. Με κεφαλαίο, το B με κεφαλαίο και το C, όλο μία λέξη. Μπαίνετε εκεί, κάνετε ένα αίτημα. Για να μπείτε μέσα στην ομάδα και κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Επιστρέφοντας μετά το διάλειμμα, ελπίζουμε να έχουμε μια κουβέντα προγραμματισμένη με άνθρωπο ο οποίος, αν είναι σε καλή κατάσταση, με όρεξη, νομίζω θα έχουμε να πούμε αρκετά ναι. με το συγκεκριμένο άνθρωπο του μπάσκετ. Σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο κύπελο, γιατί έχει αρκετά ματς σήμερα. Είναι το Παναχαϊκή Παναθηναϊκός, 76, είναι 1-1. Εντάξει, τώρα μπάσκετ είπαμε μετά της εθνικής ομάδας. Ευρωλίγκα πάλι από αύριο, Champions League την άλλη εβδομάδα. Έτσι, ο Άρης παίζει την άλλη εβδομάδα, θυμάσαι. Στην Ελλάδα παίζει με τον Προμηθέα. Στην Ευρώπη θα σε γελάσω, πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, να παίζει εκτός. Θα το δω λίγο, πρέπει να παίζει ίσως στην... Στη Ζένο Αγκόρα τελείωσε. Τώρα πρέπει να παίζει. Όχι. Ο Στάν δεν πρέπει να παίζει. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά και επιστρέφουμε για να κάνουμε την κουβέντα που έχουμε προγραμματισμένη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είναι δεύτερο της εκπομπής Basket City. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Μπήκαμε λίγο πιο αργά, οπότε πάμε και λίγο πιο πίσω τα διαλύματα. Κάναμε λίγο μια κουβέντα για την εθνική. Μιλήσαμε για το ρεπορτάζ του Άρη που έχει διάφορα ζητήματα ανοιχτά. Γενικότερα μπορεί να είναι ημέρες χωρίς αγώνες για τις ομάδες μας, αλλά το ρεπορτάζ πάντα τρέχει και πάντα έχει έτσι κάποιες διάφορες εξελίξεις, είτε στα εξωαγωνιστικά είτε στα μεταγραφικά. Γενικότερα μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχουν αρκετές αλλαγές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό γίνονται και μετακινήσεις προπονητών, αλλαγές, παίχτες που φεύγουν, παίχτες που έρχονται, γιατί υπάρχει ένα διάστημα έτσι προσαρμογής, να το πω. Άμα έχεις κάποια προσθήκη όπως ο ΠΑΟΚ έχει αυτή του Γκος, υπήρχε μια πρώτη εικόνα από τον Αμερικανό στο φιλικό που έγινε το Σάββατο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα φιλικό και κλεισμένο των θυρών με τα Τρίκαλα στο κλειστό της Καλαμαριάς. Νίξε με 78-75, ένα παιχνίδι που έγινε κυρίως για να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αμερικανός, ο Phil Goss, που του λείπει ο ρυθμός, να πάρει περισσότερο χρόνο, να πάρει μάλλον χρόνο ο Χαραλαμπόπουλος, που κι αυτός προσπαθεί σιγά σιγά να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 78-75 με τον Αμερικανό να έχει 15 πόντους και να δείχνει γενικότερα αυτό που λέγεται και τις πρώτες μέρες από την παρουσία της προπονήσεις, ότι είναι ένας παίχτης που
δεν θέλει πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί, επειδή μιλάμε για έναν Αμερικανό έμπειρο με παρουσία αρκετά χρόνια στην Ιταλία και μάλιστα σε ομάδες που διεκδικούσαν πράγματα, που ήταν σε μητελικούς, σε τελικούς της Lega Basket. Είναι ένας παίκτης που αυτό που παραδέχονται όλοι τις πρώτες μέρες που είναι με την ομάδα, δεν θέλει πολύ χρόνο για να καταλάβει τους δύο προπονητής τι θέλουν οι συμπαίκτες από αυτόν, τι μπορεί να δώσει. Γενικότερα σε αυτό το πράγμα έχει δείξει πολύ μεγάλη προσαρμογή στις πρώτες μέρες. Αλλά βέβαια από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παίκτη που δεν είχε ομάδα, ο Phil Goss δεν έπαιζε κάπου τον προηγούμενο καιρό, σίγουρα ένα ζητούμενο είναι ο αγωνιστικός ρυθμός. Και μάλιστα έτσι όπως έγινε η κατάσταση με αυτόν τον τραυματισμό του Κόνιαρη, νομίζω ότι ο Goss ειδικά στο ξεκίνημα θα πάρει ίσως παραπάνω χρόνο από αυτό που προγραμματιζόταν. Γιατί ήρθε αυτή η ακόμα μία ατυχία με τον Κόνιαρη και έναν τραυματισμό που δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι είναι. Δεν είναι ένα διάστρεμα που πάνω κάτω περίπου το διάστημα απουσίας είναι συγκεκριμένο. Έτσι ο Κόνιαρης χτύπησε τελευταία προπόνηση τεχνική στον ώμο του, γλίτωσε τα χειρότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση να μιλάμε για έναν τραυματισμό στον ώμο είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο για να είσαι σίγουρος για το τι είναι, και μάλιστα μιλάμε και για το καλό του χέρι από τη δεξιά πλευρά. Ο Κόνιαρης σίγουρα θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια, δεν θα παίξει το Σάββατο με τον Κολοσσό, δεν θα παίξει με τη Βέντσπιλς, θα θεωρηθεί πολύ μεγάλη έκπληξη αν παίξει με τον Κόρυβο στην Αμαλιάδα ή με τη Λούντβιγκσμπουργκ έπειτα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα μείνει τουλάχιστον 2 εβδομάδες εκτός, και αυτό είναι σημαντικό θέμα για τον ΠΑΟΚ, γιατί σε αυτό το διάστημα πριν τη διακοπή που έδειξε καλό πρόσωπο και πήρε και κάποιες νίκες και γενικότερα όχι έδειξε καλό πρόσωπο, έδειξε ένα βελτιωμένο πρόσωπο, ο Κόνιαρης ήταν πολύ σημαντικός σε αυτό το πράγμα, και πάλι έρχεται μια ατυχία να προσθεθεί σε όλες αυτές οι οποίες κυνηγάνε τον ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της σεζόν και δεν τον αφήνουν να βρει ισχύ. Ακόμα δηλαδή και σε αυτό το διάστημα που ναι μεν λείπαν οι διεθνείς, αλλά όλοι όσοι ήταν εδώ δούλευαν όλοι μαζί, προέκυψε πρόβλημα με διεθνή και μάλιστα με έναν πολύ σημαντικό παίχτη. Γιατί το καταλάβαμε και στο ξεκίνημα πόσο σημαντικός είναι ο Κόνιαρος όταν έλειπε. Καταλάβαμε πόσο σημαντικός είναι σε αυτό το διάστημα που βοήθησε πολύ με τις δημιουργίες του και με τον τρόπο που έπαιζε. Και τώρα πάλι ο ΠΑΟΚ καλείται να βρει λύσεις χωρίς αυτόν. Εγώ θα πω σε ένα πρόγραμμα που okay, δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα. Δηλαδή δεν είναι όπως το ξεκίνημα της σεζόν που είχε να παίξει με τον Άρη, με τον Παναθηναϊκό, με τη Λούντβιγκσμπουργκ στη Γερμανία, που είχε έτσι πολύ ζόρικα μάτς, αλλά και πάλι σε κάθε περίπτωση αυτό το πρόγραμμα που στα μάτια των περισσότερων θεωρείται πιο βατό, όταν δεν είσαι πλήρης και δεν είσαι στο 100% σίγουρα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος γιατί θα δεις. Έτσι. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Ρέθμι προηγούμενη αγωνιστική, αλλά τώρα έχει ένα πρόγραμμα μπροστά του. Παίζει με τον Κολοσσό το Σάββατο. Έπειτα υποδέχεται τη Βέντσπιλς. Είναι 2 ομάδες τα οποία πρέπει να τα κερδίσει σίγουρα και τα 2. Να συνεχίσει δηλαδή να ανεβαίνει στη βαθμολογία της Basket League και να πάρει και μια νίκη στο Champions League προκειμένου να προσπαθήσει να μείνει ζωντανός εκεί στη μάχη της πρόκρισης. Έπειτα θα πάει να παίξει την Αμαλιάδα με τον Κόρυβο, που όπως και να το κάνουμε, κανένα μάτς εκτός έδρας δεν είναι εύκολο για κανέναν. Έπειτα παίζει με τη Λούντβιγκσμπουργκ που μαζί με την Τενερίφη είναι οι πιο δυνατές και την Νεπτούνα στις πιο δυνατές ομάδες από τις πιο δυνατές ομάδες του ομίλου. Αν θυμάμαι καλά, μετά παίζει με την ΑΕΚ. Έτσι. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ζόρικο μπροστά του και έχει ένα θέμα και με τον Κόνιαρη που πρέπει να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, πες τα μάτια. Μια που μιλάς για ΠΑΟΚ, να πάμε και σε ένα παίκτη ο οποίος διετέλεσε αρχηγός, έτσι, επί σειρά ετών και στον ΠΑΟΚ. Από τις, θα πω, μοντέρνες σημαίες, αν μπορούμε να το πούμε, της ομάδας. Συνεχίζει βέβαια, δεν σταμάτησε. Έτσι, δεν το λέω ότι σημαίνει ότι σταμάτησε, αλλά επειδή ταυτίστηκε με τον ΠΑΟΚ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Τώρα βέβαια βρίσκεται σε μια άλλη ελληνική ομάδα. Έκανε πολλά χρόνια που ήταν στο εξωτερικό, γύρισε τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι, και είναι χαρά μας και τιμή μας να τον έχουμε στην εκπομπή. Έτσι, μιλάω φυσικά για τον Κώστα Βασιλιάδη, ο οποίος μας ακούει από τα μαγευτικά και όμορφα Τρίκαλα. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα. Basket City. Γεια σας, καλησπέρα. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ. Πώς είναι καταρχήν η πόλη, πώς την βλέπεις? Πολύ όμορφη. Ωραία, έτσι. Ήρεμη. Ναι. Είναι πανέμορφη και τώρα που
ξεκινάνε και τα Χριστούγεννα σιγά σιγά, αρχίζουν και στολίζουν. Είναι και ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι από τις πιο ποιοτικές ελληνικές πόλεις ναι. στην επαρχία τα Τρίκαλα. Με διαφορά. Έτσι λένε. Είναι, είναι με ποδηλατόδρομο, σταματάμε στις διαβάσεις να περάσουν οι πεζοί και όλα αυτά. Αυτά είναι ξενόφερτα, αυτά είναι μακριά από τον ναι, Έλληνα. Ναι, αυτά είναι δύσκολα. Θα έρθείστε εδώ πίσω πάλι, τίποτα διακοπές και θα... Θα με πατήσετε. θα περιμένεις να σταματήσω και δεν πρόκειται να γίνεται αυτό. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε καταρχήν Τρίκαλα. Νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Μια απόβαση που πιστεύω ότι ξένησε πολύ κόσμο. Αρκετοί θα περίμεναν να πας εξωτερικό κάποια στιγμή. Αλλά ξένησε πολύ κόσμο. Πώς τα βλέπεις εκεί, πώς τα είδες τα πράγματα? Κοίτα, είναι, εντάξει, είναι μια ομάδα που προσπαθεί κάθε χρόνο. Ο στόχος της είναι να σωθεί. Οργανωμένη αρκετά. Μπορώ να πω, ο κόσμος πολύ δίπλα στην ομάδα. Άνθρωποι εδώ της πόλης έρχονται συνεχώς ακόμα και στις προπονήσεις για να καταλάβεις. Βλέπουν τις προπονήσεις. Που είναι, εντάξει, κάτι διαφορετικό από αυτό που έχω γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι όμορφα. Είναι ήρεμα και πάνε όλα καλά μέχρι τώρα. Γενικά, βέβαια, τα Τρίκαλα τα τελευταία χρόνια, Κώστα, μας έχουν συνηθίσει σε μια ήρεμη, σταθερή κατάσταση και από την οικονομική πλευρά. Το λέω αυτό και με την αγωνιστική. Δηλαδή, παρότι κάθε χρόνο ξεκινάει και πολλοί δεν την υπολογίζουν, είναι μια ομάδα που έχει μια σταθερή πορεία και στο οικονομικό της κομμάτι, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, το οικονομικό, από όσο ξέρω και από όσο μου έχουν πει εδώ πέρα τα παιδιά που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα στο οικονομικό. Αν και με πολύ μικρό budget, πάντα ήταν όλα τα χρήματα στην ώρα τους, ποτέ δεν υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα. Και όλα τα παιδιά ήταν πολύ συγκεντρωμένα μόνο στην προπόνηση, όπως γίνεται και τώρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Ταλέντο υπάρχει. Και με Αμερικάνους φυσικά και με τα παιδιά από τους Έλληνες. Είναι μια μαγιά καλή καπεκτών που νομίζω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα πάρουν αρκετές νίκες για να σωθεί η ομάδα. Εγώ νομίζω, Κώστα, ότι η ομάδα που έχουν φέτος τα Τρίκαλα είναι ανεβασμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά ρόστερ και ίσως έτσι, η παραμονή να είναι ένας μίνιμουμ στόχος, να το πω έτσι. Δεν σας ακούω, δεν έχω μάλλον. Λέω ότι με το ρόστερ που έχουν φέτος τα Τρίκαλα, που έχετε φέτος τα Τρίκαλα, ίσως... Μπα, τον χάσαμε. Τον χάσαμε, δεν οπότε κάτσε. Ναι, δεν έχει κάτσε να τον ξανακαλέσω. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Βασιλιάδη. Είπαμε τόσα καλά λόγια για τα Τρίκαλα, που είναι όντως ευρωπαϊκή πόλη. Νομίζω θα γίνει και η πρώτη πόλη που θα έχει μονίμως άκαπνα μαγαζιά. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν το ζούμε πολύ συχνά αυτό. Αλλά αυτό που είπε ο Κώστας έχει δίκιο. Δηλαδή στα Τρίκαλα και οι ποδηλατόδρομοι φουλ και φουλ ποδήλατο έχει. Και στο δρόμο, στη διαβάση περισσότερα σταματάνε όλοι. Και έχει και το ποτάμι του που είναι πολύ ωραίο. Και νομίζω τώρα έχουν ένα ωραίο σκηνικό. Στα Χριστούγεννα, πώς λέγεται τώρα να δεις, ο Μήλος των Ξωτικών, κάπως έτσι που κάνουν κάθε χρόνο. Και είναι έτσι ένα σποτ έτσι για τα Χριστούγεννα, τα Τρίκαλα. Που αυτό που έλεγα και εγώ είναι επειδή τους είδαμε και από κοντά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που είναι αρκετά γεμάτη. Φέτος έχει νομίζω και μεγαλύτερο βάθος. Και με τον Κώστα τον Βασιλιάδη. Έχει πάρει τον Λούτζι Δανικό από τον Παναθηναϊκό, ένα σημαντικό project γενικότερα του ελληνικού μπάσκετ. Οι Αμερικανοί που έχει πάρει, οι περισσότεροι μπορεί να είναι μικροί, αλλά είναι παίχτες που έχουν αρκετά μεγάλο ταλέντο. Και γενικότερα ίσως να έχει έτσι μεγαλύτερο ρόστερ. Κώστα, μας ακούς τώρα? Ναι, τώρα ακούω. Έλεγα ότι νομίζω ότι φέτος τα Τρίκαλα με το ρόστερ που έχουν, που έχετε φέτος, ίσως η παραμονή να είναι και ένας minimum στόχος, να το πω έτσι. Δηλαδή μπορεί να κοιτάξει και λίγο παραπάνω. Κοίτα, ξεκινήσουμε πρώτα με τον πρώτο στόχο που είναι να σωθεί η ομάδα, να πάρει αρκετές νίκες όσο πιο νωρίς γίνεται. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, βλέπεις ότι το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό και δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές από τα play-off και τις ομάδες που είναι τελευταίες. Εντάξει, οι δύο ομάδες δεν έχουν ακόμα νίκη, αλλά σίγουρα θα είναι καλύτερα στην πορεία. Mm-hmm. Πώς το βλέπεις, Κώστα, μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα? Εντάξει, τώρα βλέπουμε πάλι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λογικά είναι ένα επίπεδο παραπάνω. Αλλά τους υπόλοιπους πώς τους βλέπεις? Νομίζω ότι, εντάξει, τα είδαμε στην αρχή του πρωταθλήματος που υπάρχουν εκπλήξεις. Δηλαδή ο Κόρυβης και ο Ριστονάρη. Εντάξει, και η ΑΕΚ έχασε μέσα στον Άρη.
υπήρχαν, ας πούμε, είναι νομίζω πολύ ανταγωνιστικό. Κάθε χρόνο θα γίνεται ακόμα πιο πολύ. Υπάρχουν παίκτες, εντάξει, γιατί όλα τώρα πλέον τα βλέπουμε, οι παίκτες είναι όλοι το χρήμα, ας πούμε. Βλέπεις ότι παίρνεις πολύ καλούς παίκτες με πολύ λίγα χρήματα πλέον. Ναι. Και αυτό κάνει τις μικρές ομάδες να παίρνουν καλούς παίκτες και να γίνονται ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Έτσι ακριβώς. Λέγαμε πριν για τον ΠΑΟΚ, επειδή παίξατε με τον ΠΑΟΚ, θέλω λίγο την άποψή σου. Πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ, πώς τον βλέπεις μάλλον τον ΠΑΟΚ φέτος? Και τον έχεις δει σε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Τον είδες στο επίσημο παιχνίδι έτσι όπως ήταν και τώρα και στο φιλικό το Σάββατο με άλλη κατάσταση. Και με απουσίες και με καινούριους παίκτες, με καινούριο παίκτη. Mm-hmm. Κοίτα, στην αρχή είπα ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ, πολύ καλός. Είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα με καινούργια προπονητή, καινούργια φιλοσοφία. Και αυτό χρειάζεται χρόνο, έτσι. Με έχουν ξαναρωτήσει πάρα πολλές φορές και τους έχω πει ότι χρειάζεται χρόνο. Αυτή η ομάδα χρειάζεται χρόνο. Είναι πολύ καινούργιοι παίκτες και καινούργιοι προπονητές. Είναι άλλη φιλοσοφία. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά βελτιώνεται. Αυτό το βλέπουμε. Δηλαδή το παιχνίδι που παίξαμε στο πρωτάθλημα με την προηγούμενη εβδομάδα στο φιλικό, η ομάδα τους. Και με απουσίες βέβαια. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση το ότι πήραν έναν τέτοιο playmaker με μεγάλη εμπειρία. Έχει σκορ, έχει πάσα, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Mm-hmm. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, τον Άρη κύριο Σταύρο, λέγω το σχολείο σου, έλευση Γιαννάκη. Mm-hmm. Είσαι ένας άνθρωπος του μπάσκετ βέβαια και πάντα το ρωτάω αυτό στους ανθρώπους που μιλάω του μπάσκετ. Yeah. Γιαννάκης, μύθος σαν παίχτης, επιστροφή στον Άρη. Ναι. Για τον μπάσκετ τι σημαίνει αυτό, πώς το βλέπεις δηλαδή γενικότερα για τον μπάσκετ? Είναι σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι, οι τόσο μεγάλοι παίκτες των προηγούμενων ετών, να είναι μέσα να ασχολούνται με τον μπάσκετ, ας είναι προπονητές μέσα στον μπάσκετ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και το κάνει πιο όμορφο, νομίζω. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση και για την ομάδα και σαν προπονητής που είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο. Περισσότερο έγινε για τον κόσμο. Και η συσπήρωση δηλαδή. Εντάξει, ο Άρης έχει κάποια προβλήματα. Εντάξει, όλοι εσείς που ασχολείστε περισσότερο με τον Άρη τα ξέρετε και τα λέτε. Εγώ που είμαι απ' έξω, έτσι, αυτά που διαβάζω περισσότερο, υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά σίγουρα ο Άρης, ξέρεις, ποτέ δεν πέφτει. Ο κόσμος του είναι πάρα πολύ μεγάλος και γεμίζει το γήπεδο, που βοηθάει να γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστική αυτή η ομάδα, ακόμα και με τα προβλήματά της. Ένας φίλος τώρα με ρωτάει και πρέπει να στο πω. Λέει να σε ρωτήσω αν ποτέ πλησιάσεις πολύ κοντά στον Άρη. Όχι. Έτσι δεν υπήρχε το θέμα ποτέ. Όχι. Ξέρω ότι υπήρχαν μέλη διοίκησης παλιά της Καϊάρης οι οποίες είχαν μια ιδιαίτερη αδυναμία. Ναι, είχαμε από πιο παλιά σχέσεις φιλικές, αλλά ήταν μέχρι εκεί. Ξέρεις, φιλικές σχέσεις δεν έχουν καμιά σχέση με το τι ομάδα είσαι και αν θα πας σε μια ομάδα ή όχι. Σωστό. Εθνική ομάδα, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για την εθνική ομάδα και τα όσα γίνονται και όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, όπου νομίζω ότι με βάση την αγωνιστική εικόνα θεωρώ ότι, δεν ξέρω αν έχεις την ίδια άποψη, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια βγαίνει μια εικόνα προς τα έξω ότι οι θέσεις κάπως είναι καπαρωμένες από κάποιους παίκτες. Βλέποντας αυτή την εθνική, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία τώρα για τον κύριο Σκουρτόπουλο και την Ομοσπονδία να βάλει με στη βάση και αυτούς τους παίκτες που κάλεσε τώρα, ώστε κανείς να μην έχει αυτό που λέμε καπαρωμένη θέση. Από αυτά τα παιδιά τα οποία έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν στην εθνική ομάδα, έτσι. Ναι, όχι. Να σου πω την αλήθεια, και επειδή είδα, έτυχε να δω μόνο το δεύτερο παιχνίδι και λίγο από το πρώτο, εμένα πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η εθνική ομάδα. Έτσι, ήταν τα παιδιά με ενθουσιασμό. Αυτό που λέμε ότι γουστάραν να παίξουν για την εθνική ομάδα και δεν ήταν πιες με το ζόρι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν στην εθνική ομάδα. Και εντάξει, να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο όμως να πεις ότι δεν θα πάει ο Καλάθης και θα είναι ο Κόνιαρης, παράδειγμα. Ναι. Έτσι, ένα παράδειγμα δίνω. Ναι. Ή θα έρθει ο Γιάννης Αντετοκούμπο και θα του πεις όχι γιατί, ξέρω εγώ, ένας άλλος παίκτης έβαλε στα προκριματικά 15 πόντους. Είναι πολύ δύσκολο να το πεις αυτό. Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν μπορεί να λείπουν από την εθνική ομάδα. Και γι' αυτό, ας πούμε, λέμε ότι είναι καπαρωμένες αυτές τις θέσεις. Ναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι μπορούν να μπουν
στην εθνική ομάδα. Εμένα πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ ο Γκίκας. Μπορεί να σας κάνει λίγο εντύπωση, αλλά από τη φετινή πορεία του με την ομάδα του μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένας και καλός playmaker, passer και scorer, που νομίζω ότι από τους point guard έτσι λίγο μας λείπει αυτό το... ο τύπος παίκτη. Πέρασε από την εθνική και δεν ξέρω, εντάξει τώρα λέμε για εθνική προκριματικών και άλλη εθνική στο παγκόσμιο, αλλά τον αθλητή νομίζω ότι όταν φοράει το εθνόσμιο δεν τον νοιάζει σε ποια εθνική είναι, έτσι. Μόνο που το φοράει νομίζω ότι είναι υπέρτατη τιμή. Είναι τιμή, έτσι. Ακριβώς. Είναι τιμή για όλους μας. Δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό. Δεν υπάρχουν ούτε ομάδες ούτε χρήματα για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στιγμή να κληθώ εγώ, ας πούμε, είναι μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να μου γίνει. Ακόμα και που έχω φτάσει σε μια ηλικία που εντάξει, έχω περάσει και έρχονται και οι νέοι από πίσω. Αλλά αν τύχει ποτέ, πρέπει να είναι μεγάλη σου χαρά και τιμή. Πιο μικρός να τον κασόλησε. Ορίστε. Πιο μικρός λέω τον κασόλησε. Εντάξει, έχεις ακόμα. Σε ηλικία. Πάντως, γενικά νομίζω ότι η Εθνική άρεσε σε αυτά τα προκριματικά. Βέβαια, έχουμε το άσχημο το προηγούμενο με το Ευρωμπάσκετ που εκεί είχαν γίνει πολλά απ' έξω. Η Εθνική, εντάξει, δεν έδειξε μια καλή εικόνα. Ο Έλληνας όμως την αγαπάει την Εθνική, το έδειξε έτσι. Δηλαδή, δεν είχαν την πίστη του, παρότι όσα γίνονται έξω αγωνιστικά. Εντάξει, εξαγωνιστικά ό,τι έχει ακουστεί, ας πούμε, δεν ήμασταν μπροστά για να είμαστε σίγουροι για το τι έγινε. Αλλά εντάξει, ο κόσμος δεν έχει καμιά σχέση. Ο κόσμος αγαπάει την εθνική ομάδα. Τη λέξη εθνική ομάδα, τα παιδιά που πηγαίνουν όποιοι και αν είναι αυτοί, είναι από πίσω τους και πάντα θα τους στηρίζουν, ακόμα και όταν χάνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς. Και σαν παίκτες που παίζουμε και σαν φίλαθλοι να είμαστε όλοι ενωμένοι και να είμαστε δίπλα στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Κώστα, και για να το χαλαρώσουμε λίγο στο τέλος, πώς είναι να συνεργάσαι δεύτερη χρονιά με έναν παιδικό σου φίλο και να τον έχεις προπονητή, τον Γιώργο το Δέδα? Το Γιώργο. Εντάξει, είναι διαφορετική η σχέση μας λόγω του ότι έχουμε μεγαλώσει και μαζί, γνωριζόμαστε από παιδιά. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις. Πρέπει να έχεις. Να τον βλέπεις σαν προπονητή και να ακούς αυτά που σου λέει όταν σου υπενθυμίζει λάθη, πράγματα που έχεις ξεχάσει και όλα αυτά. Του πάει, αλλά είναι πάρα πάει πολύ λίγο. Του πάει πάρα πολύ και επειδή του αρέσει πάρα πολύ αυτό και είναι γενικότερα πολλές ώρες με στο γήπεδο, νομίζω ότι θα γίνει πολύ καλός προπονητής. Το βλέπεις εσύ, δηλαδή, να τον έχετε, τίποτα άλλο. Να τον έχετε στο μυαλό σας, εσείς που είστε γύρω από τις καλές ομάδες αυτές, να τον έχετε στο μυαλό σας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός και έχει γνώση για το μπάσκετ. Δουλεύει αρκετά, δηλαδή είναι μέσα στο γήπεδο αρκετά. Βλέπει, γιατί εντάξει, περισσότερο εμάς ας πούμε, που είμαστε πιο σιτέρ μας, και αυτός επειδή ήταν πάρα πολύ καλός σιτέρ, βλέπει το μάτι του, είναι κόβει. Τώρα βέβαια εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πάλι για τα τρικαλά. Με Σοφοκλή πώς είναι έτσι η συγκατοίκηση? Νομίζω έχετε πάρα πολλά χρόνια και να παίξετε μαζί, έτσι, και να... Είμαστε στον ΠΑΟΚ ένα διάστημα. Ναι, πότε, έχει πόσα χρόνια που έχει καμιά? Δύο χρόνια. Δύο χρόνια, κοντά είναι, ναι. Όχι, εντάξει, ποτέ δεν είχα θέμα με το Σοφού, επειδή είμαστε πολύ φίλοι και μικρές εθνικές ομάδες μαζί και πολλές φορές στο δωμάτιο μαζί, έχω έτσι μια διαφορετική σχέση μαζί του. Εντάξει, είναι νορμάλ σχέση και περνάμε καλά. Αυτός προσπαθεί να γυρίσει πίσω το μεγάλο τραυματισμό που είχε στον Αχίλιο. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις, σωματικά είναι πάρα πολύ καλά. Όταν τον είδα την πρώτη φορά του είπα, ο άλλος μισός που είναι. Φαντάζομαι. Γελούσε. Αλλά πραγματικά... Εντάξει, το θέμα είναι ότι φοβάται ακόμα το πόδι του. Είναι δύσκολο μετά από 1,5 χρόνο να πει να βγάλει μια ολόκληρη προπόνηση. Αλλά σιγά σιγά μπαίνει στο ρυθμό και πρώτα θέλω να είναι καλά το παιδί, να είναι υγιής. Θα βοηθήσει την ομάδα πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι εντάξει, ο Σοφοκλής εσύ άκουσε πολλά σε όλη την καριέρα του. Αλλά παρέμενε πάντα σε υψηλό επίπεδο, έτσι, παρά τα θέματα που είχε. Τώρα τελευταία νομίζω ότι αξίζει τη στήριξη και την υπομονή, αν θέλεις, από όλους για να κάνει μια επανεμφάνιση, γιατί και ο τραυματισμός ήταν σοβαρός, δεν ήταν κάτι που επεξεγέλασε. Κοίτα,
Νομίζω, πρώτα απ' όλα είναι ένα πραγματικά εκπληκτικό παιδί. Έτσι, είναι πολλοί που τον βλέπουν απ' έξω. Όχι, αλλά... Ένα εξαιρετικό παιδί που χρειάζεται στήριξη. Εάν το στηρίξεις, εάν το βοηθήσεις, θα δώσει όλα. Δηλαδή θα δώσει τον εαυτό του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι εδώ στην ομάδα τον περιμένουν, έχουν πολύ υπομονή μαζί του. Τον βοηθάνε σε όλα, και μέσα στο γήπεδο και εκτός. Και νομίζω ότι μόνο και μόνο από αυτό ο Σοφοκλής θα τα δώσει όλα. Δηλαδή αυτό το βλέπω. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο και κάνει προπόνηση με όρεξη, που είναι πολύ σημαντικό. Σωστό. Έχεις κάτι άλλο να το ρωτήσουμε τον Κώστα? Νομίζω μας τα απάντησε όλα. Μας τα απάντησε. Το μόνο που δεν μας απάντησε είναι πότε θα σταματήσει. Γιατί είπε πριν για ηλικίες, αλλά εγώ λέω ότι είναι πιτσιρικάς ακόμα. Δεν έχεις ακόμα. Νιώθω καλά, δόξα τω Θεώ. Όλο το καλοκαίρι, 4 μήνες, δεν σταμάτησα καθόλου. Από 10 μέρες που έκανα διακοπές λίγο με την οικογένεια και το μικρό. Έχασα 6 κιλά που με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι καλά, νιώθω καλά. Και όσα αντέχουν τα πόδια μου, έτσι. Πρώτα απ' όλα να μην έχουμε τραυματισμούς, θα προσπαθώ να παίζω. Μασικό. Λοιπόν, Κώστα, εγώ να σε ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Έτσι είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, υγεία πάνω απ' όλα, το βασικό, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά για τον Κώστα Βασιλιάδη, νομίζω είπαμε αρκετά, έτσι, και για τα Τρικαλά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη που πέταξε 2 καλές ατάκες και για Εθνική και για Σοφοκλή. Δηλαδή ο Κώστας Βασιλιάδης, ας πούμε, το Φεβρουάριο, αν με τα Τρικαλά βρει ένα ρυθμό καλό, 1-2 μήνες, ποιος σου λέει ότι θα είναι στην εθνική ομάδα? Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Μα αυτό είναι, αυτό πρέπει να κάνει η εθνική αυτή. Είναι μια εθνική συνθήκων διαφορετικών, περίεργων συνθήκων αν θέλεις. Και νομίζω ότι πρέπει το Μάρτιο Σκορτόπουλος να το έχει σε όλους τους παίκτες. Έτσι ο Βασιλιάς έχει πέρασει και από την εθνική. Βέβαια. Δεν έχει ξεχάσει τον μπάση που ξέρει. Τώρα κάποια θεματάκια, κάποιοι τραυματισμοί, κάτι από εκεί. Λογικό είναι να τον αφήσουν πίσω. Αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Έκανε και καλό καλοκαίρι, όπως είπε και ο ίδιος, έτσι με προπονήσεις ατομικές πολύ δυνατές. Και ζητούσα 50 χρόνια. Το λέγαμε για αστείο τώρα βέβαια ότι ακόμα είναι μικρός, αλλά όσο περνάει ένας χρόνος που μπαίνει, για τον αθλητή σημαίνει λίγο παραπάνω δουλειά. Λίγο παραπάνω δουλειά σε θέμα σωματικό, αντοχής και τα σχετικά. Έτσι. Άλλο, πιτσιρικά, άμα είσαι 20-25 χρονών, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι 30 κάτι. Όχι τον πήρα φυσικά τα χρόνια. Έτσι και ωραία με το Σοφοκλή. Αυτή η ένωσή του. Ναι, με τον ΠΑΟΚ το ξέχασα ότι παίζανε μαζί και στον ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια. Ναι, εντάξει, τώρα διαφορετικό περιβάλλον, βέβαια, πιο χαλαρό τα Τρικαλά και ίσως αυτό του κάνει και καλό και του δύο. Γιατί... Ένα παιχνίδι την εβδομάδα, μεγάλη υπόθεση. Ναι, με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Γιατί εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ και όταν είχαν έρθει και ο Σοφοκλής. Εντάξει, έχει απαιτήσεις. Έτσι, είναι διαφορετικές απαιτήσεις στον ΠΑΟΚ. Στα Τρικαλά είναι πιο χαλαρό. Ο ΠΑΟΚ σε εκείνη τη χρονιά μπορεί να μην μπήκε στους 4 στη τετράδα, αλλά εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να πάει στους 32 του EuroCup. Κάτι το οποίο λίγοι το καταλαβαίναν ότι ήταν επιτυχία, αλλά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχοντας κερδίσει μέσα στην Μπεσίκτας. Έχοντας κερδίσει μέσα στη Λιέτου Βοσδρίτας. Και μάλιστα έχοντας αποκλείσει τη Βαλένθια. Η Βαλένθια εκείνη τη χρονιά έχασε το EuroCup. Ήταν η χρονιά που είχε ξεκινήσει με εκείνο το 15-0 στην Ισπανία και το ένα και το άλλο. Και έχασε την πρόκρισή της, γιατί είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ. Αν θυμάμαι καλά, δεν έπαιζε ο Βασιλιάδης εκείνο το παιχνίδι στο Παλατάκι. Νομίζω τραυματίας, έπαιζε μόνο ο Σοφοκλής. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει, ωραία κουβέντα, γιατί είναι και ένας άνθρωπος πασχετικός στη Θεσσαλονίκη χρόνια ολόκληρα. Και ξέχασα να τι ήθελα να το ρωτήσω για την Bilbao. Μεγάλη μου αγάπη και αυτός και εγώ. Ναι. Εντάξει, ένας άλλος παίκτης με είχε φέρει δώρα την Bilbao. Ναι. Ωραίο, ναι. Βέβαια σε ασπρόμαυρη ήταν η μπλουζά, να πω την αλήθεια. Είναι μπλουζάρα. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Μπλουζάρα. Άντε λοιπόν, έτσι. Πάμε διάλειμμα, πάμε για, διάλειμμα ναι. για να κλείσουμε, γιατί το τραβήξαμε αρκετά. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ποιο κομμάτι της εκπομπής, εντάξει, για 5-10 λεπτά ακόμη. Ακούσαμε την συνέντευξη του Κώστα Βασιλιάδη που είχε να πει αρκετά. Εντάξει, δεν θέλαμε να το φέρουμε σε δύσκολη θέση στο τέλος, αλλά εντάξει, η λογική λέει ότι θα κάνει μια ακόμα επιστροφή σε κάποια φάση, αν και η τελευταία του παρουσία δεν άφησε τις εντυπώσεις που θα θέλανε περισσότεροι, αλλά δεν. Τώρα αυτό το παιδί, νομίζω ότι η ερώτηση που το έκανες για τον Άρη του Βασιλιάδη, ναι, μου έφερε την εικόνα του στα κυτρινόμαυρα της ΑΕΚ που μου ήταν εντελώς ξένη. Ναι, το έκανα την ερώτηση γιατί ήθελα να το ρωτήσω εδώ και χρόνια αυτό. Εντάξει, είχε περάσει παλιά στο ρεπορτάζ σαν φήμη, έτσι, ότι υπήρχαν κάποια μέλη διοίκησης παλιά στο Άρη, ισχυρής οικονομικά, τα οποία τον είχαν καψούρα μεγάλη. Ναι.
και είχαν ρίξει, ας πούμε, σε κουβέντα χαβαλέ, ας το πούμε, κάπως, αλλά για να ψαρέψουν πιο πολύ, το ξέρεις, το ενδεχόμενο. Ναι. Τότε βέβαια ήταν πολύ πιο έντονο το ΠΑΟΚ Βασιλιάδης, πολύ πιο άρρηκτα συνδεδεμένο, έτσι. Γιατί εντάξει, μετά την ΑΕΚ λίγο έσπασε. Εγώ νομίζω ότι πάντα είναι συνδεδεμένο, ό,τι και να έχει γίνει. Και βέβαια το θέμα έπεσε απλά σαν αστείο στο τραπέζι. Δεν... Ναι. Και όπως είπε ο Κώστας, έτσι, άλλο η φιλία οικογενειακή που έχει με το συγκεκριμένο και άλλο το επαγγελματικό και τι ομάδα είσαι και τα σχετικά. Ναι. Έτσι, αλλά δηλαδή το στον Άρη τότε ξέρω ότι είχε περάσει σαν σκέψη σημαντική. Αλλά υπήρχε από το θέμα τον ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή τότε άμα γινόταν, ας πούμε, π.χ. μια τέτοια μεταγραφή, θα γινόταν φασαρία μεγάλη. Θα γινόταν πολύ, θα ήταν φλόγες που λέμε. Ναι, παρότι πολλοί παίχτες τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει έτσι αυτή τη... Είτε τη μία... Είτε την άλλη κίνηση. Τη μία ή την άλλη διαδρομή. Αλλά εντάξει, οκ. Εντάξει, απλά ο Βασιλιάδης τότε ήταν, αυτό τώρα μιλάμε πριν πολλά χρόνια, έτσι, τουλάχιστον μια δεκαετία, που ήταν και στα φόρτε του το Βασιλιάδη, δηλαδή ακόμα ήταν καυτό όνομα. Εντάξει, δηλαδή άλλαξαν πολύ, όπως είπες, έτσι. Και υπήρχαν αντιδράσεις εκατέρωθεν. Αλλά περάσαν αυτές, δεν ήταν τόσο... Έτσι, και ο Γιάννης Γιάννουλης εδώ που είναι στο Λίμπερο με τον Κόλγα που το έντουε. Ναι, πάρα πολύ. Πέρασε νομίζω, τον Άρη. Αφορμή, στην αρχή είχε το... Με πέρασε το γνωστή... τον Ζάρα, είχα κάνει ρεπορτάζ τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ το νούμερο 54. Πάρα πολύ, σύνολο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια τόσο. Πάρα πολύ πέρασαν. Εκεί κοντά ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Πάρα πολύ. Και τώρα εδώ, τελευταία χρόνια είναι εκεί. Βάλε, τελευταία χρόνια, άμα βάλουμε Σίμτσακ, πέρασε τον ΠΑΟΚ. Τσαερέλης, Ζάρας. Έτσι, αλλά δεν ήταν αυτό. Δηλαδή, οι τελευταίοι που είχαν ταυτιστεί πολύ με τις ομάδες μου ήταν ο Γιάννουλης. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν αλήθεια είναι αυτό. Με τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, πέρασε χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ και ήρθε στον Άρη. Ας πούμε, ο Ταπούτος πήγε στον ΠΑΟΚ και ήρθε στον Άρη. Αλλά... Έπαιξε τον ΠΑΟΚ ο Ταπούτος. Ναι, αλλά δεν είχε έρθει στον Άρη πριν πάει στον ΠΑΟΚ. Απλά υπήρχε το θέμα γιατί ήταν δηλωμένος Αριανός ο Χρήστος. Έτσι. Ας πούμε, τα χρόνια στην ΑΕΚ. Είχε κάνει και πάρα πολύ καλή χρονιά στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, πολύ ήταν φωνή. Άλλο. Εντάξει, ήταν μια... Απλά θα το ρωτήσω για να το διευκρινίσω και το... με βοήθησε και ο φίλος που έστειλε την ερώτηση. Ναι. Να το κλείσω γι' αυτό, να δούμε τι είχε γίνει τότε πριν πολλά χρόνια. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα αύριο θα ασχοληθούμε περισσότερο. Ελπίζουμε λίγο με το Champions League, θα το δούμε πώς θα πάει, αν θα έχουμε μια τέτοια κουβέντα. Έχουμε να πούμε αρκετά και για την αγωνιστική που έρχεται και για Ευρωλίγκα φυσικά που έχει. Και για NBA που λίγο το αφήσαμε σήμερα. Για NBA σήμερα δεν προλάβαμε. Να πω την αλήθεια, χθες βάλαμε ένα ξυπνητήρι γιατί έπαιζε. Είχαμε έτσι και αλλιώς νωρίς ξύπνημα, είχαν πολύ νωρίς ξύπνημα και λέω αφού θα ξυπνήσεις νωρίς για άλλο πράγμα, ξύπνα λίγο πιο νωρίς να δεις Γιάννη. Αλλά ήταν σούπα η κατάσταση. Εντάξει, ματσάρα έκανε βέβαια. Ο Γιάννης το μάτς ήταν. Δεν έκανε τόσο ματσάρα, να σου πω την αλήθεια. Ο Μπλέτσο έκανε πολύ καλή ματσάρα όσο το παιχνίδι πεζόταν. Γιατί είχε 19 σε ένα δεκάλεπτο. Δεν το μάτσε. Οι Bucks από το δεύτερο δεκάλεπτο και το δεκάλεπτο και μετά έφυγαν. Οπότε το παιχνίδι καθάρισε πολύ. Ήθελα να δω λίγο Μπογκδάνοβιτς γιατί είχε βάλει και τον Μπάζερ Μπίτερ με τους Warriors και ήταν το παιχνίδι σούπα. Τώρα κλείνοντας ένα ενδιαφέρον που διάβασα και αξίζει σχολιάζουμε κάποια στιγμή για την εκπομπή. Μια έρευνα σημαντική που δημοσιεύθηκε στο εξωτερικό. Η πιο ακριβή ομάδα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή ποια είναι? Ποια είναι? Που δίνει τα περισσότερα λεφτά σε μισθούς. Για πες. Πες. Είναι από NBA, θα σου πω. Δεν είναι ούτε ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο μακράν πίσω είναι το ποδόσφαιρο. Κοίταξε. Θυμάμαι το μεγαλύτερο συμβόλαιο το έχει ο Κόνλι στους Grizzlies, αν θυμάμαι καλά. Σε μισθούς. Αναλογικά με τους παίχτες. Έτσι, όχι όποιος έχει το ακριβό του συμβόλαιο. Τα περισσότερα που δίνει σε μισθούς. Δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Ο Κλάχομας ή τι Thunder. Τι λες? Δίνει τα είναι η πιο ακριβή ομάδα, δηλαδή. Ομάδα. Η πιο ακριβή επαγγελματική ομάδα. Ναι, αυτή που δίνει τα περισσότερα χρήματα αναλογικά στους παίκτες της. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ παίρνεις 5 δραχμές. Ναι. Είναι τα πιο πολλά που παίρνει μέσω όρο οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Μπράβο. Και στη σχετική λίστα, βέβαια, το NBA κυριαρχεί. Ναι. Έτσι. Γιατί λέμε για ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο, αλλά το NBA κυριαρχεί. Δηλαδή, η Μπαρτσελόνα, αν θυμάμαι καλά, είναι τέταρτη. Και μετά, νομίζω, είναι η Ρεάλ, η Μάντσεστερ είναι στο 10-12, στο 9-10-12 από εκεί. Όλη η λίστα είναι NBA, όλη η λίστα. Ο Κλαχώμα είναι πρώτη και αν δεν κάνω λάθος τώρα θα το δω για να το σχολιάσουμε ή αύριο ή κάποια άλλη κομπή. Πρέπει να είναι ο Κλαχώμα Cleveland Warriors Barcelona ή Warriors Cleveland Barcelona. Μάλιστα. Ένα από τα δύο. Μάλιστα. Οι Κλαχώμα σήμερα παίζουν έδρα τον Orlando Magic 2 η ώρα. Τώρα με Καρμέλο και με αυτά φύγαν πολύ. Έχει Detroit Pistons Phoenix Suns σήμερα στις 2. Έχει Sixers Wizards, ωραίο παιχνίδι είναι αυτό, στις 2 η ώρα. Έχει Knicks Miami Heat στις 2.30 όπως και το Rondo Hornets. Στις 3 έχει Rocket Pacers. Την ίδια ώρα έχει Pelicans με Timberwolves και αυτό πρέπει να είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Στις 3.30 έχει Mavericks με Nets.
Την ίδια ώρα έχει Spurs με τους Grizzlies που έφαγαν τον προπονητή, γιατί κάνανε καμιά 9 συνεχόμενες ήττες. Βγήκε ο Μαρκ Γκασόλ και είπε ότι για να μην με βάζει δεν με θέλει. Και την επομένη, εντάξει, ο Φιζντέιλ έφυγε. Τόσα λεφτά και τέτοιο ρόστερ, ναι, λογικό είναι. Και τώρα κάτι βγαίνει ότι ο Γκασόλ με τον Φιζντέιλ δεν μιλούσαν εδώ και ένα χρόνο. Ωραία πράγματα. Και στις 5.30 παίζουν οι Γορίες με τους Λέγκερς. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ξανά ραντεβού αύριο στις 8. Μένετε συντονισμένοι στον Λίμπερ. Ακολουθεί Θανάση Κυλώνης, Νίκος Παπαδόπουλος, Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12. Καλό βράδυ από εμάς και καλή συνέχεια.